Ήρθατε και σήμερα στο Blue Sky. Είναι Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου του 2024. Μείνετε μαζί μας για 2 ώρες. Θα είμαστε συντροφιά και θα σας κρατήσουμε ενήμερους για ό,τι συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Πάμε να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τη Μέρη Φωτάκη για να δούμε τα θέματά μας και να ξεκινήσουμε από την πολιτική ατζέντα της ημέρας, γιατί γίνονται πολλά πράγματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ που εναντιώνουν τα στελέχη και μεταξύ τους υπάρχουν και έρηδες και εμφύλοι. Να δούμε πού θα καταλήξουν αυτοί οι πόλεμοι στο εσωτερικό. Τέλειωσε λοιπόν χθες το βράδυ η πολύ ωριπιά πολιτική γραμματεία, συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου τα μεσάνυχτα έκλεισε η συνεδρίαση. Πολλές ήταν οι εντάσεις, τις έχουμε δει και τις από την προηγούμενη πολιτική γραμματεία. Πολλοί προσπάθησαν να βρουν ένα modus operandi μεταξύ των δύο πλευρών. Τελικά η συντριπτική πλειοψηφία, με το καλημέρα σας, ο κύριος Κασαλάκης μάλλον εχθές και πάλι είπε, ζήτησε λευκή επιταγή από τους συνέδρους για να, μέχρι και τις εκλογές, εθνικές εκλογές το 2027. Οι 17 από τους 24 αρνήθηκαν. Είπαν ότι πάμε μαζί μέχρι τις ευρωεκλογές, το συνέδριο βεβαίως, που είναι το, ξεκινάει αύριο, και μέχρι τις εθνικές εκλογές. Μέχρι τις ευρωεκλογές. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ο κύριος Κασελάκης από την πλευρά του είπε ότι θα αποσύρει την επιστολή που τους έστειλε περί χήμερες. Ως ένδειξη καλής θέλησης. Καλής θέλησης, και βεβαίως θα φύγει και από την πλατφόρμα του iSeries το ερωτηματολόγιο. Πάντως έγινε πολλή συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Στο εσωτερικό του κόμματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσυρθεί όμως, να πούμε, ούτε η επιστολή, αλλά και στην πλατφόρμα εξακολουθεί να υπάρχει το ερωτηματολόγιο. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι το συνέδριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, φίλες και φίλοι, που ξεκινάει αύριο το απόγευμα, δεν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς, ξεκινάει με ένταση ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη του κομματικού οργάνου. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο και με τον Γιάννη το Σιμεωνίδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει, που ξέρει το ρεπορτάζ από το CNN.gr, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες, οι οποίοι κύριοι. Κύριοι, όταν πραγματικά, λέμε κύριοι και με μπράβο το τους, και μπράβο τους, στήρισαν όλες τις συμφωνίες που υπήρξαν, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό που να μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Κανένα έτσι, πρόβλημα. Ήταν οι άνθρωποι απόλυτα σεβαστοί και άψογοι σε αυτό που έκαναν. Ακριβώς. Χθες το βράδυ κάναν μια πραγματικά εξαιρετική διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή οι αγρότες. Υποδειγματική υπό τις συνθήκες αυτές, έτσι. Εννοείται. Ήταν περίπου 120 τρακτέρ ακινητοποιημένα έξω από τη Βουλή. Ήταν περίπου 6 με 8.000, λένε, τέλος πάντων, οι διαδηλωτές. Παρά τα αυτά, πραγματικά ήταν μια εξαιρετική διαδήλωση. Δεν παραπονέθηκε κανένας. Και οι περισσότεροι πολίτες, μάλιστα, δεν δημιουργήθηκαν επεισόδια. Εννοείται. Δεν δημιουργήθηκε ένταση. Καμία δεν ένταση. Δημιουργήθηκε το παραμικρό, έτσι, και όλα λειτουργήσαν στην εντέλεια, με την έννοια δηλαδή ότι υπήρξε μια ταλαιπωρία του κόσμου, το γνώριζε ο κόσμος. Δεν πήγε στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Δεν πήγαν στην Αθήνα με τα οχήματά τους για να μην δημιουργηθεί το κομφούζιο. Ακριβώς. Και δεν διαμαρτυρήθηκε, πολύ σωστά είπες, Μέρη Φωτάκη, ναι, κανένας για όλοι αυτοί. Οι αγρότες βέβαια έφυγαν, πάνε πίσω στον τόπο τους. Το μήνυμά τους βεβαίως, ότι έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι βιωτικό, δεν μπορούν τέλος πάντων να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη νέα τους σπορά. Το μήνυμα το στείλανε, γυρίζουν στην ουσία πίσω. Βρισκόμαστε πάλι στο σημείο 0, βέβαια, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία. Ακριβώς. Ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες. Η κυβέρνηση το έχουν πει ότι συνεχίζει και λέει ότι ναι μεν είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για περισσότερες παροχές στους αγρότες. Γυρίζουν λοιπόν στα μπλόκα τους οι αγρότες και βέβαια αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν θα σταματήσουν τις κινητοποίησεις τους, είτε με κλεισίματα. Θα το δούμε αυτό, γιατί θα το αποφασίσουν στις γενικές τους συνελεύσεις. Εννοείται. Που θα ξέρουμε την απόφασή τους αύριο το απόγευμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί επίσημη επίσκεψη στις Ινδίες πραγματοποιεί ο ένας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρίσκεται από σήμερα στην Ινδία, προκειμένου να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μόντι. Ο κύριος Μόντι, να θυμίσουμε ότι βρέθηκε τον Αύγουστο επίσης στην Αθήνα. Ο λόγος είναι η οικονομία
και η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Ινδίας και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης είχε τη συνάντηση σήμερα το πρωί με τον κύριο Μόντι. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει μια γεωπολιτική και πολύ στρατηγική θέση σε σχέση με την Ινδία, μπορεί να βοηθήσει την Ινδία. Είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία. Η Ινδία θεωρείται η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Ακριβώς. Έχουμε και ευελπιστούμε στη συνεργασία των δύο χωρών. Είχε έρθει και ο κύριος Μόντι, θυμάμαι, εδώ στην Αθήνα και είναι μια ανταπόδυση του ταξιδιού αυτού. Και ταυτόχρονα έχουμε να πούμε ότι είναι και η δεύτερη ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο. Δηλαδή, και βέβαια, μην ξεχνάμε, έχει και το περιβόητο Bollywood. Θα έχουμε σε λίγο εδώ μια κυρία η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα του Bollywood και το τι διαπρέπει, θα λέγαμε, στην ουσία, στην παράδοση της ελληνικής τέχνης, βέβαια. Λοιπόν. Να πούμε επίσης μόνο ότι σήμερα το απόγευμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και ομιλητής στο λεγόμενο μικρό Νταβός της Ανατολής για τα θέματα οικονομίας και γεωπολιτικής φύσης. Πάντως έχουν φοβερή παράδοση οι άνθρωποι αυτοί. Εννοείται. Παλαιότερα είχαμε επισκεφθεί με άλλο πρωθυπουργό της Ινδίας και υπάρχει μια έτσι πολύ καλή σχέση των δύο χωρών όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στην αποχή των δικηγόρων που αντιδρούν για τους νέους ποινικούς κώδικες που ψηφίζονται αύριο. Έχουμε λοιπόν το εξής. Ναι, ακριβώς. Βρίσκεται στη Βουλή τώρα προς ψήφιση και ψηφίζεται αύριο ο νέος ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Αντιδρούν οι δικηγόροι και αποφάσισαν να κάνουν αύριο μια 24-ωρη απεργία. Οπότε αύριο τα δικαστήρια, όσοι έχουν εμπλοκή με τα δικαστήρια, να ξέρουν ότι θα παραμείνουν κλειστά. Ένα σημαντικό στοιχείο στη νέα τροπολογία είναι το γεγονός ότι βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δικαστή το εάν αποφασίσει, εάν η ποινή που θα πάρει κάποιος, τέλος πάντων, κατηγορούμενος, θα είναι ανασταλτικού χαρακτήρα ή θα το στείλει στη φυλακή. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι πολλά τα οποία αλλάζουν στον ποινικό κώδικα. Πάρα πολλά. Την πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλάβει ο κύριος Φλωρίδης, εμείς να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, να έρθει εδώ στο στούντιο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας απαντήσει. Σε κάθε περίπτωση είναι ευπρόσδεκτος, έτσι, για να δούμε στα ζητήματα αυτά που αλλάζουν πια σε ό,τι αφορά το ποινικό κώδικα, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν και οι πολίτες, έτσι, αλλά και ο νομικός κόσμος που αντιδρά, τι πρόκειται και τι αλλάζει περί αυτού του θέματος. Να πούμε μόνο για τους τηλεθεατές μας ότι την Παρασκευή επίσης, τώρα αυτή την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, οι δικηγόροι θα κατέβουν, έχουν μια προγραμματισμένη διαμαρτυρία, οπότε ίσως να δυσκολευτούν και εκείνοι με το κέντρο της Αθήνας. Ξεκινήσαμε την πολιτική μας επικαιρότητα, την ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας με τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μέρη Φωτάκη, για να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον Γιάννη το Σημειονίδη, ο οποίος είναι πολύ καλός συνάδελφος από το CNN.gr, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ και το τι συμβαίνει αυτή την ώρα εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα ήθελα έτσι να κεντρήσω λίγο το ενδιαφέρον του Γιάννη Σημειονίδη και να το ρωτήσω εάν ο κύριος Κασελάκης είναι αρχηγός υποπροθεσμία. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη μου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Δεν ξέρω αν είναι υποπροθεσμία, πάντως. Τελεσίγραφο από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας έλαβε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία του είπαν ότι δεν έχεις τόριο χρόνο μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2027, έχεις χρόνο μέχρι τις ευρωεκλογές και δεν έχεις κεδρευτική επιταγή. Έχει γίνει η ολόκληρη συζήτηση. Πρέπει να σου πω ότι ούτε εγώ έχω καταλήξει κάποιο συμπέρασμα για το αν ο Στέφανος Κασελάκης απέσυρε τελικά την επιστολή που είχε στείλει στην προχθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Οι πληροφορίες από συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι προσπάθησε στο τέλος ο Διονύσης Τεμπονέρας να γίνει μια ψηφοφορία σχετική, αλλά αποκρούστηκε από όλα τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, με συνέπεια να μην χρειαστεί καν να παρέμβει ο Στέφανος Κασελάκης. Και μάλιστα μέλη της πολιτικής γραμματείας όπως ο Νίκος Παπάς ή η Κατερίνα Νοτοπούλου ή ο Πάνος Ρήγας ήταν αρκετά επιθετικοί, να το πούμε έτσι, απέναντι στον κύριο Τεμπονέρα. Από την άλλη, έχουμε πληροφορίες ότι
Δεν χρειάστηκε να τεθεί σε ψηφοφορία το ζήτημα, γιατί ο κ. Κασελάκης το απέσυρε την επιστολή λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης. Τώρα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είχαμε ένα πρέτατορ μέσα στη συνεδρίαση, ήμασταν παρόντες οι ίδιοι. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε ασφαλείς συμπεράσματα για το τι έγινε. Πάντως είναι πολλά τα οποία έχουν συμβεί, Γιάννη, με την έννοια δηλαδή ότι τώρα μόνο στο κομματικό όργανο της Πολιτικής Γραμματείας, δύο μέρες, τρεις συνεχόμενες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση και μια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση προς τον κύριο Κασελάκη, άσχετα αν αυτή η αμφισβήτηση καταλήγει κάπου ή όχι. Υπάρχει στο τραπέζι επάνω, τοποθετημένη, ακουμπισμένη από τα στελέχη αυτά, τα οποία δεν πιστεύουν στην καλή πρόθεση του κύριου Κασελάκη εν τέλει. Θα σου έλεγα, Ευαγγέλη, ότι περισσότερο πρόκειται για μια ανακοχή αυτή που επιτεύχθηκε χθες. Θα δούμε βέβαια πόσο θα διαρκέσει, γιατί έχουμε και το συνέδριο που ξεκινάει αύριο και από την εμπειρία μας δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι θα κυλήσει ήρεμα αυτό το συνέδριο. Αλλά όπως και να έχει, η 9η Ιουνίου, δηλαδή η μέρα των ευρωεκλογών και το αποτέλεσμά της, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε είναι θετικό το αποτέλεσμα για την αξιωματική αντιπολίτευση, είτε αρνητικό. Γιάννη, αν είναι θετικό το αποτέλεσμα. Πώς μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα εκλογικό όταν έχεις να κάνεις ζητώντας τη γνώμη των πολιτών μέσα από κάλπη, να είναι θετικό όταν συμβαίνουν όλα αυτά? Είναι, καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι πάρα πολύ αυτονόητο ο κόσμος να δυσπιστεί ή ακόμα αν θέλεις πολύ περισσότερο και πολύ πιο υπεύθυνα να αναζητά λύσεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτό να μην μπορεί να προσφέρει τις λύσεις αυτές για πολλά ζητήματα, όπως παράδειγμα κορυφαίο η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, έτσι. Ναι, και βεβαίως όλη αυτή η εσωκομματική συζήτηση, Βαγγέλη, έχει πάει πίσω και τις καμπάνιες που έχει ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και για κατά της ακρίβειας και για τη στεγαστική πολιτική, που είναι έτοιμες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όσο κυριαρχούν τα εσωκομματικά και δεν φεύγει η κουβέντα από εκεί, είναι δύσκολο να κατορθωθεί αυτή η περίφημη εξωστρέφεια για την οποία τόσος πολλής λόγος γίνεται. Προφανώς και η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη και στα κατώτερα στελέχη, να το πούμε έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ και στα μέλη βεβαίως. Δηλαδή, που ανησυχούν για τις εξελίξεις και τα οποία θα μιλήσουν, θα τοποθετηθούν στο συνέδριο. Βλέπουμε ότι η προτεραιότητα που δίνεται από τα στελέχη είναι ως προς τα εσωκομματικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που μιλάμε, ή αν θέλεις και όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι σήμερα, και δεν είναι η προτεραιότητά τους αυτό ακριβώς που λες και εσύ, να δώσουν μια απάντηση ή να εκφέρουν την άποψή τους στις θέσεις του κόμματος για τα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως είναι η ακρίβεια που είπαμε. Το είπε και ο κ. Κασελάκης προχθές, Βαγγέλη, όταν είπε ότι δεν μπορεί να γίνεται έκτακτη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας για ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο παρεπιπτόντως. Σωστά το είπα, αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή βρίσκεται στην πλατφόρμα του ICBSA και όποιος θέλει μπορεί να το συμπληρώσει και σήμερα, αν και δεν θα αποτελέσει θέμα συζήτηση στο συνέδριο. Αλλά είπε ο κ. Κασελάκης, δεν μπορεί να μιλάμε για ένα ερωτηματολόγιο και να μην μιλάμε για τις ερωτηματολογίες, για παράδειγμα, ή για τις φοιτητικές. Ακριβώς. Δηλαδή, εμένα, για παράδειγμα, δεν θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και μάλιστα δεν το λέω γιατί έτσι μου βγήκε από την κοιλιά μου ή λόγω του ότι έχουμε παρακολουθήσει αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα κόμματα πολύ παλιότερα. Το λέω με βάση και με κάποιους που συζητάω από, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, από στελέχη, ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση αύριο το απόγευμα στο συνέδριο να υπάρξουν σύνεδροι οι οποίοι που αγωνιούν για το μέλλον της παράταξής τους, που αγωνιούν για το μέλλον της χώρας και να τους, πώς να τους πω, να τους καλέσουν να συμμορφωθούν, να επιδείξουν μια υπεύθυνη στάση, γιατί έτσι είναι σαν να αυτοχειριάζονται. Ναι, βέβαια. Και είναι κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί και εγώ. Γίνομαι δέκτης αρκετών παραπώνων, ανησυχιών μελών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο βεβαίως τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο πρόεδρός του. Βέβαια, το συνέδριο αυτό θα είναι προγραμματικό συνέδριο, δεν θα είναι καταστατικό, δηλαδή δεν θα δούμε αλλαγές όπως αυτές που προανήγγειλε στην ουσία κ. Κασελάκης, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές ονόματος, συμβόλων, πολιτικού προσανατολισμού. Αυτό θα παραπαντηθεί για μετά τις ευρωεκλογές, πιθανότατα σε συνέδριο του φθινοπόρου. Όπως βεβαίως και η εκλογή κεντρικής επιτροπής, η οποία αυτή θα πραγματοποιηθεί μάλλον το φθινόπωρο μετά από το επόμενο συνέδριο. Βεβαίως όλα αυτά θα είναι στον αέρα, αν το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι το αναμενόμενο για το ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων το ευκταίο. Αλλά αυτό που μένει ως ουσία αυτή τη στιγμή, θα σου έλεγα, Βαγγέλη, είναι ότι έχουμε μία ανακοχή μέχρι τις ευρωεκλογές, εάν και εφόσον βεβαίως τηρηθεί αυτή η ανακοχή και δεν έχουμε νέες αιστείες αντιπαράθεσης στον δρόμο προς την 9η Ιουνίου.
Γιάννη Σημεωνίδη, σε κάθε περίπτωση θα τα συζητάμε αυτά, διότι θα τα έχουμε μπροστά μας και θα βλέπουμε πώς κινείται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε βεβαίως και τι θα γίνει στο συνέδριο, το οποίο είναι μια κορυφαία στιγμή για οποιοδήποτε κόμμα. Δεν είναι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο, κορυφαία έκφραση ενός κομματικού μηχανισμού. Ναι, θα δούμε και πώς ξεκινάει αύριο το απόγευμα. Ξεκινάμε με τοποθετήσει των δύο γραμματέων, τη Ράνια Βίγκου και του Γιώργου Βασιλιάδη, και στι 7 η ώρα είναι η προγραμματισμένη ομιλία του κ. Κασελάκη. Θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Κασελάκη για να είναι και με στα δελτία ειδήσεων, να την παρακολουθήσει ο κόσμος και να δούμε βεβαίως το κλίμα που θα αποτυπωθεί στην πρώτη μέρα του συνεδρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Σημεωνίδη, και θα τα ξαναπούμε και πάλι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σημεωνίδης, συνάδελφός μας από τους πολύ καλούς στο CNN.gr. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με τα θέματα των αγροτών. Να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά την κάθοδο των αγροτών, μετά τρακτέρ τους στην Αθήνα. Να δούμε τι πρόκειται και ποιο είναι το κλίμα πάνω στο οποίο καλούνται να αποφασίσουν, με βάση ποια νέα δεδομένα υπάρχουν, εάν υπάρχουν νέα δεδομένα από την πλευρά της κυβέρνησης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αληφτήρα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των αγροτών, και να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αληφτήρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής εξέφρασα μία προσωπική άποψη και είπα ότι έδωσα μάλλον πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν και ήρθαν στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ και τις οικογένειές τους, όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί, γιατί επέδειξαν πραγματικά μία στάση η οποία ήταν μία στάση πολύ υπεύθυνη, πολύ σεβαστή. Το παραμικρό δεν έγινε και μπράβο σας, δηλαδή δεν υπήρξε ένταση όλες αυτές τις ώρες που ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας. Διαμαρτυρηθήκατε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τώρα καλείστε να αποφασίσετε αν εσείς εκτιμάτε ότι θα πάτε σε νέες κινητοποιήσεις ή θα λήξει εδώ η υπόθεση. Πραγματικά χθες έγινε ένα μεγαλειώδη συναλλητήριο στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Συμμετείχαν χιλιάδες αγρότοι, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, απλός κόσμος από το λεκανοπέδιο Αττικής, χωρίς το λεκανοπέδιο Αττικής. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους, σαν εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας. Θα τους ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και πάρα πολύ όλους αυτούς που βοήθησαν ώστε να γίνει αυτό το δύσκολο εγχείρημα της καθόδου 150 τρακτέρ στην Αθήνα, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι μόνο οι ώρες. Είναι και ιδιαίτερο μεγάλο το οικονομικό κόστος που έπρεπε να καταβληθεί στα κάψιμα ώστε να μετακινηθούμε. Πραγματικά αποδείξαμε για ακόμα μια φορά ότι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα ξέρει να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, ξέρει να διοργανώνει συλλαλητήρια. Τα προβλήματα είναι αυτά που μας βγάζουν στους δρόμους. Και πραγματικά δείξαμε και σαν αγρότες αλλά και σαν κοινωνία γενικότερη ότι είμαστε όλοι ενωμένοι. Και δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα από τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Και ελπίζω η κυβέρνηση, πραγματικά ελπίζω η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκης, να έλαβε το μήνυμα του χθεσινού συλλαλητηρίου που έγινε με τα τρακτέρ στον δρόμο. Κύριε Αληφτήρα, τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, δηλαδή πώς αντιμετωπίζετε εσείς την όλη κατάσταση, ποια είναι η εισήγηση από τους επικεφαλείς στα μπλόκα για την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεων? Θα υπάρξει επόμενη μέρα, θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας, περιμένετε κάτι από την κυβέρνηση, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί? Εντάξει, αν θέλει η κυβέρνηση να απαντήσει κάτι ή να μας πει κάτι πάνω στο πλαίσιο ετοιμάτων που τους έχουμε στείλει, εδώ είμαστε να την ακούσουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς καλώς έχουμε τον πραγμάτων, τα τρακτέρ έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής, θα επιστρέψουν πολύ αργά απόψε στα μπλόκα ή όπως είναι περιοχές πιο απαξιμένες όπως είναι η Λάρισα, επιστρέψει αύριο νωρίς το πρωί γιατί θα διανυκτερεύσει τη Λαμία. Θα πάμε στις γενικές ελεύσεις των μπλόκων και θα τοποθετηθούν οι αγρότες πώς θέλει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Κάποια στιγμή τα μπλόκα είναι δεδομένο θα τελειώσουν. Και θα πρέπει να τελειώσουμε όλοι μαζί ενωμένα όπως ακριβώς ξεκινήσαμε. Και γι' αυτό θα συντονιστούμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Και τα μπλόκα, ξέρετε, δεν είναι μια μορφή κινητοποίησης που μπορεί να πιέσει στο μέγιστο την κυβέρνηση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μορφές αγώνα και άλλες μορφές κλιμάτωσης που μπορούμε να πάρουμε. Αλλά όλα είναι θέμα των γενικών συνελεύσεων των αγροτών, στους οποίους έχουμε εμπιστοσύνη εμείς και με την Δώστε μας μια γεύση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είστε σε θέση να μας πείτε, ποιες άλλες μορφές αγροτικού αγώνα σκέφτεστε να κάνετε προκειμένου να δικαιωθείτε κάποια στιγμή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Κάποιους συμβολικούς αποκλεισμούς στα γραφεία του ΠΚΠ του ΕΛΓΑ, γιατί ειδικά στη Θεσσαλία έχουμε μεγάλο πρόβλημα και με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ,
αλλά και στον ΟΠΕΤΙΠΕ με βάση τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε με τέτοιες προχείες. Μπορεί να κάνουμε ένα συναλυτήριο μετά από λίγο διάστημα στο κέντρο μεγάλων πόλεων, όπως το ξανακάναμε φέτος, στα πρότυπα των Ευρωπαίων συναδέλφων μας που μπαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μπλόκα σαν μπλόκα κάποια στιγμή, σας είπα, θα ολοκληρωθούν και θέλω να κοιτάξουμε, αφού έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, και άλλες μορφές κινητοποιήσεων, πάντα μαζί με τον κόσμο και με όλους τους φορείς που μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά γι' αυτό. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει πιθανότητα να γίνει μια νέα συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, κύριε Αληφτήρα? Καταρχήν έχει προγραμματιστεί μια νέα, όχι έχει προγραμματιστεί, τις επόμενες μέρες θα προγραμματιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη πάλι, όπου θα συζητηθούν τα θέματα της Θεσσαλίας και του Εύρου όσον αφορά τις πυρκαγιές στο Μενεύρο και τις πλημμύρες στη Θεσσαλία από τα φαινόμενα Ντάλια και Ηλίας και πού βρισκόμαστε και από θέμα αποζημιώσεων και από θέμα υποδομών και αποκατάστασης υποδομών και από θέμα φυσικά του Αιγαίου κεφαλαίου και των ζημιών που έχουμε πάρει στα εργαλεία μας. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει το πλαίσιο ετοιμάτων, αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να πει κάτι παραπάνω σε αυτό το πλαίσιο που έχει και θέλει να μας συναντήσει για να μας προτείνει κάτι παραπάνω, εδώ είμαστε ανοιχτοί. Εσείς προτίθεστε. Ο διάλογος είναι η υπεκτουσία της δημοκρατίας. Προφανώς, κύριε Αληφτήρα. Εσείς προτίθεστε. Έχουμε φτάσει στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο διαλόγου. Αλλά αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να μας πει, αλλά να μας δώσει λύσεις σε κάποια αιτήματα που του έχουμε δώσει, πολύ ευχαρίστω να ξαναγίνει. Εσείς ως σύλλογοι που εκπροσωπείτε τους αγρότες, προτίθεστε να θέσετε στη συνάντηση αυτή με τον κύριο Μητσοτάκη και ευρύτερα τα θέματα, δηλαδή της ΚΑΠ και όλα τα ζητήματα που δεν έχουν λυθεί όπως υποστηρίζετε, και να μην είναι μόνο τα θέματα των αποζημιώσεων σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία από τις πλημμύρες, αλλά και τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στον Εύρο? Εντάξει, η συνάντηση θα είναι για τα θέματα της Θεσσαλίας και του Εύρου και όλων αυτών των ζημιών, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα αναφερθούμε πάλι στο πλαίσιο ετοιμάτων που έχουμε καταθέσει. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάτι να μας πει εκεί πέρα, ευκαιρία είναι τότε να μας δώσει κάτι παραπάνω, εφόσον ομολογεί ότι η πρωτογενή τομέα έχει πρόβλημα και τα αιτήματα που του έχουμε καταθέσει είναι δίκαια, σοβαρά και κυρίως είναι θέματα επιβίωσης, μπορεί στη συζήτηση αυτή να μας προτείνει κάτι παραπάνω και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την αυριανή σας απόφαση για το τι μελιγενέστε, για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, μετά και την κάθοδό σας στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και βεβαίως θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα και το χρόνο που μου δίνετε ώστε να αναπτύξουμε τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και γενικότερα από κοντινή στο μέρος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Αληφτήρα. Βεβαίως τα τρακτέρ έχουν ξεκινήσει σταδιακά να αποχωρούν από το κέντρο της Αθήνας, από την πρωτεύουσα της Αθήνας. Από τις 11 η ώρα σχεδόν το πρωί έχουν αρχίσει την επιστροφή τους στην περιφέρεια, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, με την παραμονή τους των αγροτών που είναι στη Λάρισα, θα παραμείνουν σήμερα και θα διανυκτερεύσουν στην Λαμία, όπως μας είπε ο κύριος Αληφτήρας. Όλα αυτά βεβαίως έγιναν κάτω από ένα σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο από την ελληνική αστυνομία και θέλω στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, που είναι αναλυτής της αστυνομίας, για να δούμε όλο αυτό το σχέδιο και να το σχολιάσουμε, γιατί πραγματικά, κύριε Μπαλάσκα, δεν άνοιξε ρουθούνι, τίποτα. Και βεβαίως αυτό οφείλεται και στους αγρότες, έτσι, εμπολείς νομίζω, που δεν υπήρξαν ακραίες περιπτώσεις ή αντιδράσεων. Κινήθηκαν με βάση το σχέδιο που είχε καταγραφεί από την αρχή και μέσω του αρμόδιου Υπουργού του κ. Χρυσοχοΐδη στο να κινούνται στη μία λωρίδα, για παράδειγμα. Έτσι, όλα λοιπόν πήγαν κατευχήν, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα και να μου πείτε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που τα ξέρετε κιόλας από μέσα, πού βρισκόμαστε τώρα και τι έγινε και όλο αυτό εξελίχθηκε ομαλά. Κοιτάξτε, όλες οι συμφωνίες στηρίθηκαν. Ο τίμιος και όμορφος αγώνας των αγροτών μας στο κέντρο της Ελλάδας, στο κέντρο της Αθήνας, πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και αυτό από που φαίνεται, όταν πολλοί πολίτες, μαζικά, απλοί Έλληνες πολίτες και Αθηναίοι πολίτες πήγαν και συστρατεύτηκαν μαζί τους με το σύνθημα ότι 33 λεπτά στο χωράφι και 2 ευρώ στη σαλάτα σας στην ντομάτα, διατράνωσαν τα αιτήματά τους. Υπήρχε μια συμφωνία, η συμφωνία τελείθηκε.
δεν έγιναν έκτροπα, δεν τόλμησε και κάποιος άλλος να κάνει κάποια προβοκάτσια ή να σωστό, πάει. Σωστό, γιατί έπρεπε να υπάρχει και από εκεί μια μεγάλη προσοχή από την αστυνομία, έτσι, να μην δημιουργηθεί. Υπήρξε πολύ μεγάλη προσοχή από την αστυνομία και υπέρμετρη, εδώ να σημειώσουμε, θέληση των αγροτών. Όπως είπα, αστειευόμενος χαρακτηριστικά, αν κάποιος πήγαινε να κάνει ασχήμιες, να ρίξει μολότοφ ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, θα τον πατάγανε με τα τρακτέρ και ολοκληρωτικά. Διότι οι άνθρωποι κάνουν τον αγώνα τους, οι άνθρωποι κάνουν ένα όμορφο, ένα ωραίο αγώνα. Ένα τίμιο αγώνα, για τα δίκαια αιτήματά τους, ένα τίμιο αγώνα, και γι' αυτό ήταν όλοι δίπλα τους. Έφυγαν σήμερα, άρχισαν σταδιακά από τις 11 η ώρα συνοδείας περιπολικών οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας, άνοιξαν οι δρόμοι, αποδόθηκαν κανονικά, ήρθε στο τέλος του το σχέδιο, έκλεισε ο φάκελος και όλα πάνε κατευχή. Υπό κανονικές συνθήκες, σε παρόμοιες κινητοποιήσεις, κύριε Μπαλάσκα, αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή να τηρείται ένα σχέδιο. Πολλές φορές, και υπάρχει και ο συγκεκριμένος νόμος, έτσι, που λέει ότι στη μία λωρίδα του ή ξέρω εγώ στο πεζοδρόμιο κτλ. Να μην παρακολύεται η κυκλοφορία. Αυτό πολλές φορές δεν τηρείται, βέβαια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και εντάσεις. Εδώ τηρήθηκε όμως. Απαρακλήτα. Τηρήθηκε και από τους αγρότες, τηρήθηκε και από τους αστυνομικούς οι οποίοι έδιναν δίωδο όχι μόνο για τα οχήματα που θέλουν να περάσουν, αλλά και για τα οχήματα άμεσης ανάγκης και άμεσης βοήθειας, που είναι πάρα πολύ βασικό. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξαν ασφυκτικοί αποκλεισμοί στους ελληνικούς δρόμους, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, και όλα πήγαν κατευχή. Πάντως, εδώ που τα λέμε, και ο κόσμος, ο απλός κόσμος που εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, σε γειτονιές της Αθήνας ή στο ιστορικό κέντρο, για παράδειγμα, που είναι τα εμπορικά καταστήματα, υπάκουσε και αυτός με την σειρά του, αν μπορούμε να το πούμε, υπάκουσε τη λέξη εισαγωγικά, όλες αυτές τις εντολές. Κατάλαβε ότι το κλίμα ήταν λιγάκι, θα ήταν βαρύ, με την έννοια δηλαδή θα ταλαιπωρείτο, και δεν πήρε τα αυτοκίνητά του, δεν κατέβηκε στο κέντρο της Αθήνας, βοήθησε δηλαδή με τη στάση του αυτή ο κόσμος, και όσοι έπρεπε να πάνε στις εργασίες τους, προτίμησαν να πάνε με τα μέσα μεταφοράς, με το μετρό που δεν είχε πρόβλημα και με τα λεωφορεία ή τα τρόλεϊ μέχρι εκεί που κινόντουσαν, έτσι, παρά να δημιουργηθεί το κομφούζιο αυτό. Και αυτό δείχνει ότι ως ελληνική, έτσι, κοινωνία, κάτι να έχουμε πάρει ένα μάθημα, έστω και μικρό, για να μπορούμε να πειθαρχούμε κάθε φορά που υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Σωστά, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία σε όλα τα πράγματα και να καταλάβουμε από μόνοι μας ότι πρώτα απ' όλα και αυτοί που κάνουν τις κινητοποιήσεις δικαιώνονται περισσότερο όταν οι κινητοποιήσεις γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνονται, διότι το να κάνεις μια κινητοποίηση, μια εργατική τάξη και να σε βρίζουν άλλες 10, ποτέ δεν είχε ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το να αποκλείσεις στην Αθήνα 100 άτομα γιατί πέφτουν τα δέντρα και πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα σε ένα ειδικό δέντρο του Αμαζονίου και να ασφυκτιά η Αθήνα για 4 ώρες, λοιπόν, και να τρως το βρυσίδι της αρκούδας, αυτό το κατάλαβαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι πλέον είναι πιλότος γενικότερα για τις κινητοποιήσεις αυτή η εφταξία που υπήρξε με αυτή την κινητοποίηση των αγροτών μας. Νομίζω ότι εδώ γράφεται ιστορία και θα εγγραφεί και στη βιβλιογραφία σαν μια κινητοποίηση η οποία είχε τα χιλιαπλάσια, θα έλεγα, αποτελέσματα όσον αφορά τον επηρεασμό της κοινής γνώμης για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, μέσα από ευπρέπεια και μέσα από ένα δίκαιο και τίμιο αγώνα. Οι δρόμοι τώρα λειτουργούν κανονικά, έτσι, έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία κανονικά, κύριε Μπαλάσκα, τα πάντα όλα. Όλα, μόνο ο Δήμος Αθηναίων έστειλε κάποια καθαριστικά μηχανήματα για κάτι μπουκάλια, για κάτι χαρτιά, πράγματα τα οποία έγιναν μέσα σε 30 λεπτά. Και τώρα αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι σαν να μην πέρασαν όχι τρακτέρ, σαν να μην πέρασε τίποτα ποτέ από εκεί. Δεν θυμίζει τίποτα τη χθεσινή βραδιά όπου τραγουδούσαν και διατράγωναν τα θελήματά τους οι Έλληνες αγρότες. Κύριε Μπαλάσκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας είπατε και σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Κύριε Μπαλάσκας, ειδικός αναλυτής της αστυνομίας, πάντα όποτε τον ζητούμε είναι κοντά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που αφορά την τσέπη μας, κυρίες και κύριοι. Αφορά την τσέπη μας κυρίως όταν έχει να κάνει με την ανάγκη πια να κυκλοφορήσουμε το όχημά μας, το αυτοκίνητό μας, γιατί η βενζίνη έχει φτάσει πάλι να ανεβαίνει, κοντεύει τα 2 ευρώ, μας θυμίζει πάλι εποχές του προηγούμενου καλοκαιριού που είχε φτάσει πάλι πολύ υψηλά.
Κοντά μας λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, παλαιός φίλος, πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ. Σωστά το λέω? Το θυμάμαι. Της ΠΟΠΕΚ, ναι. Τι κάνετε? Εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Ασμάτογλου, πάλι η βενζίνη αρχίζει και σκαρφαλώνει. Τι γίνεται πια? Πράγματι. Έχετε δίκιο. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το τι γίνεται στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στο Ρωσουκρανικό και όλα αυτά. Όλα αυτά, αλλά είναι και ένα χρηματιστηριακό προϊόν το οποίο σε αυτές τις αναμπουμπούλες προσπαθούν κάποιοι να κερδίσουν χρήματα. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πιέσεις οι οποίες ασκούνται. Μία η κατάσταση γενικότερα και μία δεύτερη παράμετρος είναι αυτό που σας είπα, γιατί είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν και είναι η κερδοσκοπία η λεγόμενη. Από εκεί και πέρα όμως θα πούμε ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε μία αύξηση της τάξης των 10 λεπτών. Αν είχαμε μία μέση τιμή τον περασμένο μήνα αντίστοιχα στις 20 του περασμένου μηνός 1 ευρώ και πανελλαδικά θα πω 1 ευρώ και 85 λεπτά, τώρα βλέπουμε μια μέση τιμή 1 ευρώ και 95 λεπτά και πάει και προς τα πάνω. Βέβαια, στην απομακρυσμένη υπηρετική Ελλάδα, στις απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε πολύ παραπάνω και ίσως περνάει και το 2 ευρώ. Πολλό μάλλον, και το 2 ευρώ. Βέβαια, πολλό εδώ, μάλλον στην νησιωτική Ελλάδα. Καλά, εκεί το έχουμε δει πολλές φορές. Είναι de facto το 2 ευρώ. Ακριβώς. Αυτό είναι πόδινο για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, που θα σας πω, κύριε Γιακουμή, ότι φέτος είναι σε πιο δεινή θέση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και από πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε από το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουν πολύ μικρές ποσότητες. Μα δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Και κοιτάνε να βγάλουν όλες τις μέρες αυτές πού θα κάνει κρύο. Και ευτυχώς που δεν έχει κάνει κρύο και έχει βοηθηθεί η τσέπη της ελληνικής οικογένειας. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός στο κομμάτι αυτό που λέγεται θέρμανσης. Αλλιώς, να ξέρετε ότι θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Ελπίσουμε ότι ο Μάρτης δεν θα είναι και γδάρτης. Καταρχήν, να έχετε υπόψη σας ότι έχουμε μείωση της τάξης του 15% τουλάχιστον σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εάν θα πάμε σε στατιστικά στοιχεία με την προπέρσινη χρονιά, είναι 60%. Μάλιστα. Γιατί η περσινή ήταν πολύ μειωμένη σε σχέση με το πρόπερσι. Φέτος είναι περισσότερο από την περσινή και δεν είναι θέμα φυσικού αερίου ή οποιοδήποτε άλλων μέσων θέρμανσης. Απλά είναι οικονομικό το πρόβλημα στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος το βλέπουμε και τις Κυριακές. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και το πετρέλαιο κίνησης, που σημαίνει ότι είναι μείωση του κύκλου εργασιών, που ο κύκλος εργασιών φέρνει την προστιθέμενη αξία που είναι το ΦΠΑ και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και όλα αυτά είναι μειωμένα, τα οποία δεν προσδίδουν έσοδα στα ταμεία του κράτους αφενός και αφετέρου και σε εμάς όλους. Δεν επιφέρουν μία βιωσιμότητα. Ναι. Είμαστε και εμείς σε άσχημη, ο κλάδος μας σε άσχημη κατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο αυτό ότι έχουμε την ύφεση αυτή, έχουμε και έναν αθέμητο ανταγωνισμό με όλα αυτά που ξέρετε και, βλέπει ο κόσμος και ακούγονται, και τα οποία αυτά όλα μας ταλανίζουν όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς δεν ξέρω πού θα μας βγάλει. Θυμάμαι, κύριε Ασμάτογλου, από παλαιότερα που συζητάγαμε αυτά τα θέματα, γιατί η τιμή της βενζίνης είναι πάντα ένα ζήτημα το οποίο δεν παραμένει σταθερό, γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, είναι χρηματιστήριο στην ουσία. Θυμάμαι λοιπόν τα αιτήματά σας διαχρονικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με απευθείας στην κάνουλα τα ζητήματα που είχαν να κάνουν τότε που θέτατε όταν ήσασταν και πρόεδρος. Ωστόσο, όλα αυτά δεν έχουν λυθεί ακόμα. Όχι. Όχι, δυστυχώς. Όχι, δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Δεν έχουν λυθεί γιατί δεν ξέρω. Υπάρχει δηλαδή η έλλειψη βούλησης, πολιτικής βούλησης. Δεν υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια. Τι δεν υπάρχει κατά τη γνώμη σας? Εγώ πιστεύω σας ότι θέλει ένα συντονισμό όλη αυτή η κατάσταση, η οποία θα πρέπει να τη διαχειριστεί κάποιος με, όπως είπατε, με πολιτική βούληση αφενός. Γιατί αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση δεν γίνεται τίποτα. Αλλά θέλει ένα συντονισμό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το χειριστούν από πολλές πλευρές. Μήπως αυτό βολεύει και την κυβέρνηση, γιατί θέλει να εισπράττει μέσω του φόρου χρήματα? Δεν θεωρώ ότι βολεύει τα έσοδα του κράτους, γιατί είναι χαμένα έσοδα. Μην ξεχνάτε ότι το Πολυτεχνείο έβγαλε μία έρευνα η οποία είπε ότι χάνονται 300 εκατομμύρια ευρώ
τα οποία αυτά τα χρήματα είναι χαμένα λεφτά για τα έσοδα του κράτους, τα οποία ναι, βεβαίως... τα έσοδα του κράτους αυξάνονται, παρότι έχουμε χαμηλή κατανάλωση σε όλη την αγορά και ναι, στα σούπερ μάρκετ. Όταν έχουμε υψηλές τιμές και αυξάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, και μέσα από αυτές τις τιμές έχουμε ανελαστικούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αυτοί οι έμεσοι φόροι και οι δύο μαζί που είναι έμεσοι φόροι είναι έσοδα τα οποία βοηθάνε τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Όταν όμως μειωθούν αισθητά, όπως αυτή την περίοδο που έχουν μειωθεί κατά πολύ και όπως σας είπα, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο για το πετρέλαιο κίνησης, και εδώ είναι το θέμα, το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι κόστος παραγωγής που όταν δεν έχεις πωλήσεις σε αυτό, σημαίνει ότι έχεις και μειωμένη παραγωγή. Άρα υπάρχει μειωμένος κύκλος εργασιών. Και αυτός ο κύκλος εργασιών, το ξαναλέω, είναι αυτός ο οποίος φέρει τα έσοδα στα ταμεία του κράτους, τα έσοδα στις επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν τη φοροδοτική ικανότητα. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δυστυχώς βαδίζουμε σε πολύ κακό δρόμο. Και αυτό την περίοδο, και αυτή την περίοδο του τελευταίου μήνα και ειδικότερα του Φεβρουαρίου, θα σας πω ότι έχουμε πολύ μειωμένες πωλήσεις όσο αφορά τις βενζίνες, το πετρέλαιο κίνησης, αλλά ακόμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα μου πείτε είναι λόγω καιρού. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει οικονομική δυσκολία. Και όταν έχεις με οικονομική δυσκολία πωλήτες, δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις και φόρους. Γι' αυτό και ορισμένοι συνάδελφοί σας έχουμε δει κατά καιρούς ότι προσφεύγουν στην προσφυλή μέθοδο του λαθρεμπορίου. Και υπάρχουν και ποινές γι' αυτό. Πετάτε μία πάσα η οποία είναι. Το έχετε το έχουμε ξανασυζητήσει και ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και μαζί και το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Θα σας πω ότι όταν υπάρχει υψηλή φορολογία, ο καθένας θα κοιτάξει να φοροδιαφύγει για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Διότι εάν πηγαίνει με το γράμμα του νόμου, βεβαίως δεν θα είναι βιώσιμος. Γι' αυτό και βλέπουμε να καταφεύγουν. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλη φορολογία. Είτε σαν φόρος εισοδήματος, ναι, στα δεδηλωμένα μας, είτε σαν προείσπραξη φόρων για τον επόμενο χρόνο, ο οποίος είναι 100%. Και όταν ένας είναι να πληρώσει 10, 20, 30 χιλιάδες φόρο, φανταστείτε να είναι το διπλάσιο ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει δυσκολία. Ένα. Δεύτερον, το ποσοστό του φόρου. Δεν είναι τυχαίο που καταφεύγουν σε άλλες χώρες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 10, 12, 15% φόρο εισοδήματος. Βλέπετε την Κύπρο, βλέπετε την Βουλγαρία, τη γειτονική. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και πολύ μεγάλη η φόρη, η ειδική φόρη κατανάλωσης. Όταν είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης χαμηλός, δεν υπάρχει δόλος για λαθρεμπόριο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάνε όλοι ίσα, δεν χρειάζεται να αποκρύψουν τίποτα, δεν χρειάζεται να συνδέσουμε POS, δεν χρειάζεται να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Η χαμηλή φορολογία εισοδήματος σου λέει γιατί να αποκρύψω, το δηλώνω και τελειώνει η ιστορία. Ναι. Όταν έρθεις όμως και του πάρεις το 30, το 23, 30, δεν είναι 30, είναι 40, είναι κλιμακούμενο και πάρω και άλλο τόσο προείσπραξη για την επόμενη χρονιά, δυστυχώς θα πρέπει να κυνηγάμε την ουρά μας και να πηγαίνουμε... Ναι, αλλά δεν είναι και λύση τώρα όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει σε ορισμένους, δεν είναι όλος ο κλάδος, έτσι προς Θεού, να καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις, γιατί αλλιώς αν κατέφευγε κάθε κλάδος σε τέτοιους λύσεις... Η μεγάλη μερίδα του κλάδου είναι πρατηριούχοι, καθαροί, οικογενειάρχες... Μεροκαματιάρχες. Έντιμοι, καθαροί, οικογενειάρχες έντιμοι. Βεβαίως βλέπουμε τα θέματα αυτά τα οποία όλο και γιγαντώνεται το πράγμα αυτό. Και το βλέπετε, κύριε Γιακουμή, πολύ καλά και γύρω σας. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα σας πω ότι το βλέπετε και από τις τιμές. Δεν μπορεί να υπάρχει μια δηληστηριακή τιμή η οποία λέει ότι το δηληστήριο πουλάει στην εταιρεία εμπορίας που φέρει το σήμα της στο πρατήριο 1,80. Το πρατήριο πουλάει, δανείζομαι, 1,85 και μπορεί να βλέπω τιμή 1,65. Πώς γίνεται? Δηλαδή τι έχω που καμιά πρέπει να μας προβληματίζει αυτό. Πολύ. Μας κλέβουν δηλαδή στην ουσία. Κοιτάξτε, υπάρχουν πρακτικές οι οποίες έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν είτε από απόψεως ποιότητος ή από απόψεως όγκου. Δηλαδή δίνουμε 50 ευρώ και ίσως δεν παίρνουμε 50 ευρώ ή ζητάμε το συγκεκριμένο προϊόν και δεν είναι το συγκεκριμένο προϊόν. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε αναδείξει. Βέβαια. Κατ' επανάληψη. Απλά είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Και δεν ξέρω κατά πόσο. Και αυτό ταλανίζει τον κλάδο μας και συνεχίζει να τον ταλανίζει τον κλάδο μας. Και αν πράγματι δεν γίνουν βαθιές τομές, το να πηγαίνουμε στον τελευταίο τροχό της αμάξης
Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να το προλάβουμε αυτό. Μα προφανώς. Και πρόληψη δεν γίνεται με μέτρα τα οποία θα είναι κατασταλτικά. Η καταστολή κυνηγάμε, σας το ξαναείπα, την ουρά μας. Το θέμα είναι να υπάρχει πρόληψη για να μπορέσουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ποινές. Εκεί είναι το θέμα. Η διαφορά στην τιμή της βενζίνης, παράδειγμα της Ελλάδας, με την Κύπρο, είπατε πριν, είναι για τα θέματα της χαμηλής φορολόγησης. Είναι θέμα ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι θέμα αυτού. Σωστά το λέω. Καθ' αυτού δηλαδή. Και στην Ευρώπη έχουμε διαφορές. Μειώσανε και στην Ευρώπη τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Γι' αυτό και είχαμε πετρέλαιο φθηνότερο και τώρα, γιατί είναι μικρότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου και έχουμε πολύ μεγαλύτερη, υψηλότερη τιμή σε σχέση με την Ευρώπη, με την Αυστρία και με τη Γερμανία. Μάλιστα. Εσείς φοβάστε ότι η τιμή στο λίτρο της βενζίνης στο επόμενο διάστημα μπορεί να ξεπεράσει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της χώρας, πολύ σωστά και τα 2 ευρώ. Πολύ σωστά το θέτετε. Λοιπόν, επειδή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, είναι, όπως σας είπα, θέμα προσφοράς και ζήτησης. Επεδίωξαν οι πετρελοπαραγωγές χώρες να τον ανεβάσουν τη τιμή του βαρελιού, τη διεθνή τιμή του βαρελιού, λέγοντας τι, ότι θα μειώσουμε την παραγωγή. Mm-hmm. Το είπανε και το ακούσαν οι ίδιοι, όμως δεν αυξήθηκε η τιμή, και αυτό γιατί. Γιατί δεν υπήρξε ζήτηση. Και το είδαμε και με την ρωσο-ουκρανική κρίση. Παρόλο ότι είχαν κάνει τέτοιες εξαγγελίες, δυστυχώς, ή μάλλον ευτυχώς για μας, δεν ανέβηκε η τιμή και δυστυχώς για αυτούς. Τώρα το κάνανε, αλλά υπήρχε και ζήτηση το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό είδαμε αυξήσεις. Τώρα βλέπουμε αυτές τις μέρες κάποια μείωση. Γιατί τη βλέπουμε τη μείωση? Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτή η ζήτηση, τη στιγμή που δεν θα πουλήσουν, δεν ανεβάζουν και την τιμή τους. Δεν ξέρουμε λοιπόν στο επόμενο διάστημα τι θα γίνει, γιατί το θέμα ζήτησης δεν είναι στον ελλαδικό χώρο. Είναι το τι ζητάει η Ευρώπη, το τι ζητάει η Κίνα. Αν δηλαδή δεν ζητήσει η Ευρώπη, δεν ζητήσει η Κίνα, βεβαίως έχουμε μειώσεις. Δεν είναι καθόλου απίθανο να το δούμε, όπως είπατε προηγούμενα, να ξεπεράσει και τα 2 ευρώ. Απόλυτα είναι πιθανό να το δούμε. Όμως, αν πράγματι μπει και η Ευρώπη, που είναι σε μια στασιμότητα, για μένα είναι σε ύφεση. Αν μπει σε ύφεση, που ας πούμε ότι είναι σε στασιμότητα, πράγματι δεν θα δούμε να εκτοξεύονται τιμές. Το γεγονός, κύριε Ασμάτογλου, ότι όλο ένα και περισσότερα αυτοκίνητα είναι ενεργειακά. Είναι δηλαδή ηλεκτρικά ή υβριδικά. Αυτό τι συνέπειες έχει για την κατανάλωση καυσίμου, για τα πρατήρια, για τους πρατηριούχους? Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει φτάσει σε σημείο να επηρεάσει ακόμα τα πρατήρια ή τους πρατηριούχους, γιατί είναι σε αρχικό στάδιο. Και το λέω αυτό γιατί είναι κάποια αυτοκίνητα, αυτά τα ηλεκτροκίνητα, τα οποία είναι πολύ ακριβά. Ναι. Κάποιος είναι δύσκολο για αυτές τις μετακινήσεις, είναι μικρών αποστάσεων, όμως εξυπηρετείται πολλοί κόσμος δι' αυτού του τρόπου. Αλλά πιστεύω ότι για να φτάσουμε στο σημείο για να μεταπηδήσουμε σε αυτή την εναλλακτική μορφή, χρειάζεται αρκετός χρόνος και χρειάζεται προγραμματισμός και πολύ μεγάλος σχεδιασμός και σωστός, και να πάψουν αυτές οι αγκυλώσεις που έχουμε στο χώρο μας με εύκολες διαδικασίες, να μπορούμε να έχουμε και τους ηλεκτροφορτιστές, το οποίο ήταν ένα αίτημα των πρατηρίχων και είναι ακόμα. Η εναλλακτική μορφή ενέργειας να μπει μέσα από τα ήδη υφιστάμενα πρατήρια. Κύριε Ασμάτογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε μετά από πολύ καιρό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Και στο σημείο αυτό θέλω να ξαναβάλω στην κουβέντα τη Μέρτη Φωτάκη. Γιατί έχει αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση για το νέο κατώτατο μισθό, για τις νέες συλλογικές συμβάσεις, αν θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο. Ωστόσο όμως, Μέρη, πάμε να δούμε αυτό που έχει ετοιμάσει. Πώς κινείται ο κατώτατος μισθός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, τα στοιχεία... πάμε να δούμε τις συγκρίσεις. Τα στοιχεία λοιπόν είναι απογοητευτικά λίγο για την Ελλάδα. Προέρχονται από τη Eurostat, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν δηλαδή. Εγώ θα πήγαινα στη Γερμανία πάντως. Γερμανία. Ναι, ένα εκεί. 8, Λουξεμβούργο. 8-3. 1.883 ευρώ ο κατώτατος μισθός τους. Μάλιστα.
Η Ελλάδα βλέπουμε ότι βρίσκεται στην 8η θέση. Η τελευταία βέβαια είναι η Βουλγαρία. Να τα πάμε με τη σειρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά χώρα και τιμές κατώτατου μισθού. Χώρα και τιμές. Λοιπόν, η Γερμανία λοιπόν κρατάει τα σκύπτρα στον κατώτατο μισθό. 1883 ευρώ. Μιλάμε τώρα για έναν εργαζόμενο, κυρίες και κύριοι, που προσλαμβάνεται και παίρνει τον κατώτατο μισθό στη Γερμανία, που είναι 1883 ευρώ. Μιλάει πάντα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, δηλαδή το τι μπορούμε να αγοράσουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες. Πάμε τώρα Λουξεμβούργο, 1877 ευρώ. Η Ολλανδία 1778 ευρώ. Το Βέλγιο 1729 ευρώ. Η Γαλλία 1599 ευρώ. Η Ιρλανδία 1508 ευρώ. Η Πολωνία 1491 ευρώ. Η Σλοβενία 1408 ευρώ. Βασικός μισθός, είπαμε πάντα. Η Ισπανία 1374 ευρώ. Η Λιθουανία 1172. Η Κροατία 1143, η Ρουμανία 1129, η Κύπρος 1087. Που είναι ένα από τις χώρες στα Βαλκάνια που τα τελευταία χρόνια πήρε έχει μπροστά η ατομηχανή της, έτσι. Και παρόλα αυτά βλέπουμε μας. Η Ρουμανία έχει 1129 ευρώ κατά το μισθό. Και είναι μπροστά μας. Και είναι μπροστά μας. Η Κύπρος λοιπόν 1087, η Πορτογαλία 1086, η Ελλάδα 1031 κατώτατος μισθός, η Μάλτα 1029. Και βλέπουμε εδώ τις μεσογειακές χώρες περίπου, όπως είναι η Πορτογαλία μαζί με την Ελλάδα, η Μάλτα, είναι έτσι, πολύ που κοντά. Είναι κοντά και βλέπουμε ότι το περιβάλλον, το οικονομικό κυμαίνεται περίπου στα ίδια. Στα ίδια επίπεδα, ακριβώς. Η Ουγγαρία λοιπόν 1007, η Τσεχία 948, η Σλοβακία 869, είναι η Εστονία τα 840, η Λετωνία 823 και η Βουλγαρία, τελευταία και καταϊδρωμένη, 816, θεωρητική ευτυχότερη χώρα βέβαια. Ναι, αλλά αν λάβεις υπόψη ότι, για παράδειγμα, η Βουλγαρία ή η Κύπρος έχει χαμηλότερη φορολογία. Βεβαίως. Έτσι, αμέσως ο κατώτατος μισθός έχει άλλη αξία. Έχει άλλη αξία. Ακριβώς. Έτσι, και η αγοραστική δύναμη του κάθε ενός καταναλωτή είναι διαφορετική από ό,τι είναι φυσικά στην Ελλάδα που έχουμε υπέρογγη φορολογική βάση. Φυσικά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην 8η θέση και είμαστε πίσω και από τη Ρουμανία, όπως πολύ καλά και πολύ σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, γιατί υπάρχει συζήτηση και έχει ανοίξει συζήτηση για τον κατώτατο μισθό. Η ΓΕΣΕΕ βάζει το δικό της πλαφόν και αρχίζει η διαπραγμάτευση. Κύριε πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε καταρχάς που είστε κοντά μας. Καλό μεσημέρι και εσάς, θεατές σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είδαμε νούμερα κατώτατων μισθών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέχουν έτη φωτός από τον κατώτατο μισθό της Ελλάδας. Συγχαρητήρια για αυτή τη δουλειά και ξέρετε πολλά από τα στοιχεία αυτά τα έχουμε δώσει και εμείς στη δημοσιότητα. Βεβαίως. Κυρίως γιατί δεν μιλάτε με μια ονομαστική αναφορά στον κατώτατο μισθό, αλλά η αξία είναι σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Ακριβώς. Και αν υπολογίσουμε ότι η ακρίβεια είναι στο Θεό, όπως εμείς τουλάχιστον χρησιμοποιούμε ως λόγκαν, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι μισθοί είναι στα τάρταρα. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί από το 2008 που υπεγράφησαν τα 751, ο Μιλόν είχε υπογράψει τον κατώτερο μισθό 751, δηλαδή περίπου 15 χρόνια πριν. 751 κατώτατο μισθό πριν από 15 χρόνια τώρα. Πριν 15, ναι, και όπως θα θυμάστε και κάποιοι τότε λιδωρούσαν και έλεγαν κάποιους τρελούς αριθμούς που σήμερα δεν τολμούν να τους πούν, αλλά δεν έχει αξία. Αξία έχει ότι μας αφαιρέθηκε η δυνατότητα, έστω μεταμνημονιακά, γιατί λένε ότι είμαστε κανονικότητα. Όλοι οι κλάδοι, με έναν τρόπο διαφορετικό στον καθένα, έχουν κάπως επιστρέψει σε κανονικότητα. Οι μισθωτοί σε καμία κανονικότητα. Οι συλλογικές τους συμβάσεις έχουν απαξιωθεί και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση απαγορεύεται να διαπραγματεύεται τον κατώτερο μισθό. Δώσανε τον κατώτερο μισθό με νόμο να το φτιάχνουν οι κυβερνήσεις. Μα νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ελάχιστα σωματεία έχουν κάνει συλλογικές διαπραγματεύσεις και έχουν κάνει συλλογικές συμβάσεις. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε ένα διπρό πρόβλημα, το οποίο και γι' αυτό κινητοποιούμε τα τώρα. Λέμε ότι δεν είναι μόνο η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που αφαιρέθηκε η δυνατότητα να προσδιορίζουμε με τους εργοδότες σε διαπραγμάτευση, όπως ξέραμε να κάνουμε το ύψος του κατώτερου μισθού, είναι ότι έχουν απεισχανθεί και έχουν κοπεί ολόκληρα κομμάτια από το συλλογικό δίκαιο, το συλλογικό εργατικό δίκαιο,
για τις κρατικές συλλογικές και τις ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις. Και υπογράφονται κάποιες, δεν έχουν αξία, κύριε Γιακουμή. Για τον απλούστα το λόγο. Όταν υπογράφεις έναν κλάδο και δεσμεύει μόνο αυτούς που υπογράφουν, οι εργοδότες φεύγουν από την εργοδοτική οργάνωση και δεν δεσμεύονται. Με αποτέλεσμα να μένουν τα ευχολόγια του Πρωθυπουργού, αλλά εδώ δεν γίνεται ούτε με ευχολόγιο ούτε με ευχέλαιο, ώστε αυξήσεις. Πρέπει να έχουμε εργαλεία. Τα εργαλεία μας είναι οι συλλογικές μας συμβάσεις. Μας τα έχουν αφαιρέσει δια νόμου. Κύριε Πρόεδρε, ζητάμε να επανέλθουν. Με βάση αυτά που μας λέτε μόλις τώρα, εσείς πού εκτιμάτε, σε τι ύψος εκτιμάτε ότι μπορεί να καταλήξει η συμφωνία για τον κατώτατο μισθό, σε τι ύψος δηλαδή? Κύριε Γιακουμή, μακάρι να υπήρχε θέμα συμφωνίας, γιατί τότε θα ήταν ισχυρές οι ενστάσεις μας και προφανώς θα ακολουθούσαν και άλλες ενέργειες να υποστηρίξουν. Οι διαπραγματεύσεις με τον ΣΕΦ. Δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Αλλά είναι αποκλειστικό με βάση τον νόμο, είναι αποκλειστικό προνόμιο της κυβέρνησης. Τι κάνουν οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενες, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε με την προηγούμενη σύνθεσή της, είτε με αυτή που πρόκειται μετά τις εκλογές. Λένε στα Ινστιτούτα, πείτε μας την άποψή σας, θα παίρνει το ΕΚΕ, το ΚΕΠΕ, ναι, λέει και αυτό την άποψή του και τελικά αποφασίζει όπως θέλει η κυβέρνηση. Με βάση τις δημοσιονομικές ανάγκες που έχει. Και θέλω να σας εξηγήσω τι έχει συμβεί. Το χρησιμοποιούν στον πολιτικό κύκλο. Ναι, αλλά στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Παναγόπουλε, στον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση γιατί να χώνει τη μύτη της, για παράδειγμα? Έλατε, συγγνώμη για την αντίδρασή μου, αλλά είναι ανθρώπινη. Ναι, εμείς δεν συντηζόμεθα από το κράτος. Δεν ζητάμε από το κράτος. Εμείς ζητάμε από τους εργοδότες. Αλλά δεν έχουμε όπλο, δεν έχουμε θεσμικό περιβάλλον, δεν έχουμε νόμιμη δυνατότητα. Του λέει, σου απαγορεύω. Τον κατώτερο μισθό, εγώ θα το κανονίζω. Και τι κάνει, παραμονής εκλογών δίνει μια θετικά καλή άκρηση κατά τη διάρκεια της τετραετίας, ψίχουλα. Χαρακτηριστικό αυτό το που γίνεται τώρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν οι εργοδότες. Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε? Νεύματα υπάρχουν, ναι, μιλάνε από 3,5 μέχρι 4%. Μάλιστα. Αστεία πράγματα. Μάλιστα. Με τις μονάδες αγοραστικής δύναμης ιδίως. Τώρα, τι να συζητήσεις? Ακόμα και αυτό που εμείς παίρνουμε για να πιεστούν και να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να κοροϊδεύουν άλλο τον κόσμο, εμείς προτείναμε 908 ευρώ. Πάλι υπολοιπόμεθα θα το είδατε. Ναι, ναι. Τι λέμε όμως? Εμείς να σεβαστούμε, αυτό τους λέμε. Να σεβαστούμε αυτά που σας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς πρέπει να προσδιορίζεται ο κατώτερος μισθός, που σύντομα πρέπει να το κάνουν και η κοινοτική οδηγία. Μάλιστα. Ωραία, το έχετε εσείς ως κυβέρνηση. Θα δώσετε το 60% του διάμεσου, την παραγωγικότητα της εργασίας και τον προσδοκόμενο πληθωρισμό. Προσέξτε, τον προσδοκόμενο πληθωρισμό. Όχι την προσδοκόμενη ακρίβεια που υπερβαίνει ως έννοια τον πληθωρισμό. Έτσι. Αυτό είναι άλλο. Βέβαια. Λέμε αυτά και φτάνουμε στο 908. 908 ευρώ. Μάλιστα. Έχουμε σπούδε. Θα το δείτε. Θα ευχόμουν να ήταν αληθινό ότι γίνεται διαπραγμάτευση και μπορούμε να πετύχουμε. Θα δείτε ότι θα κινηθούν σε πολύ γρήγορα επίπεδα, που αυτά που λέγατε πριν, κάνοντας χαρακτηρισμού πόσο απέχουν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, είναι παρασάγκαση διαφορά. Μάλιστα. Γιατί η ακρίβεια είναι στο Θεό. Και οι μισθοί μας τα τάρταρα. Πώς θα μηνθούν? Και πώς θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι? Οι μισθοί μπορούν να πούν, κυβέρνηση δώ μου λεφτά για την ακρίβεια. Κύριε... Όχι, λένε δώσ' μου τα εργαλεία να υπογράψουν συμβάσεις. Κύριε Πρόεδρε, και πώς θα αμυνθούν οι εργαζόμενοι σε όλη αυτή τη διαδικασία? Με ποιον τρόπο, μέσω της ΓΕΣΕ, εσείς δηλαδή τι σκοπεύετε να κάνετε? Εμείς έχουμε ζητήσει από τα συνδικάτα και ήδη ξεκίνησε και μπορώ να πω ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία. Δηλαδή... Όχι όταν προκύπτει ένα πρόβλημα να βγαίνουμε ξαφνικά και να λέμε σε τρεις μέρες κάνουμε μια απεργία και δεν ακολουθεί κανένας. Γιατί ο κόσμος είναι πιεσμένος, γιατί δεν πιστεύει στη δύναμη αυτή. Είπαμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μας αισθανθεί για πάρα πολύ διάστημα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτή την ημερίδα, την παρακολουθήσατε, φαντάζομαι την προβάλλατε, που καλέσαμε για να δείξουμε ποια είναι η αλυσίδα της εσχροτέλειας, δηλαδή του πληθωρισμού κερδών. Δεν είναι ότι υπάρχει πληθωρισμός, πληθωρισμός κερδών στη χώρα μας. Είμαστε πρώτοι σε ποσοστό αύξηση των κερδών σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε δεύτεροι στην ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Μας περνάει στην ακρίβεια μόνο η Μάλτα, είναι ένα μικρό νησί με τεράστια κόστη εφοδιασμού. Λοιπόν, αυτό το gap, αυτό το κενό πρέπει κάπως να κλείσει. Ο μισθωτός δεν έχει άλλο τρόπο, έναν έχει. Την αύξηση του μισθού του, γιατί
Όχι για να γίνει πλούσιος, για να περιορίσει τις επιδράσεις της ακρίβειας. Εσείς δηλαδή, έχετε εξαγγείλει κάποιες, κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχουμε, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τώρα ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Δηλαδή, ήδη βρεθήκαμε σε 4 νομούς μέχρι στιγμής, όπου εκεί κινητοποιούμε τους πάντες, κάνουμε ενημέρωση. Εγώ που σας μιλώ, βρέθηκα προχθές από την Κυριακή σε 3 νομούς. Κάνουμε καμπάνια ενημέρωσης. Αυτό θα συνεχιστεί σε όλους τους νομούς της χώρας, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Θα συνοδευτεί ακόμη και μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, social media, να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, να καταλάβει ο κόσμος της εργασίας ότι δεν έχουμε εμείς άλλο όπλο. Εμείς δεν λέμε στο κράτος, δώστε μας δωρεάν φαγητό. Πώς να το πούμε αυτό? Για να έχουμε τα όπλα μας τα. Και αυτό για όλο θα κορυφωθεί κάποια στιγμή. Όλα αυτό που φτιάχνετε. 17 Απριλίου, με πανελλαδική απεργία, και εδώ είμαστε, αναλόγως και των εξελίξεων και της στάσης της κυβέρνησης στο μέτωπο της ακρίβειας, να σταθμίσουμε το τι θα κάνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν έχει τόσο σημασία μόνο η μία μέρα. Όχι, έχει βέβαια. Τη συμβολική της να γεμίσουν οι δρόμοι, να δύο. Επί 3 μήνες, 2,5, θα είμαστε συνέχεια στους δρόμους. Θα είμαστε σε κάθε νομό ξεχωριστά. Δημιουργούμε συνέχεια πρόβλημα. Κύριε Παναγόπουλε, θα το παρακολουθούμε. Θα παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία αυτή και βεβαίως πάντα στο πλευρό των εργαζόμενων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να τα πούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε. Μην φύγετε. Ένα λεπτό πριν από τις 3, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο του Blue Sky. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί μια εταιρεία μας προτείνει ένα υπέροχο ταξίδι. Όχι, μην το πεις, εγώ θα σε πάω ταξίδι. Πού? Θα σε πάω ταξίδι. Έχεις σκεφτεί ποτέ να φτιάξεις τη βαλίτσα σου, ναι, να φτάσεις στο αεροδρόμιο και να πεις, α, πού θα πάω, εκεί. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Κι εγώ. Για πες. Λοιπόν, Scandinavian Airlines. Τι κάνει? Έκανε λοιπόν μια έκπληξη στους ανθρώπους οι οποίοι την ακολουθούν και έχουν τη λεγόμενη κάρτα bonus μιλίων που παίρνεις από τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες, και τους λέει κανονίστε μέσα σε 24 ώρες όσοι θέλετε από εσάς να πάτε σε έναν άγνωστο προορισμό. Δεν τον ξέρετε. Εμείς θα σας ταξιδέψουμε. Surprise. Είναι surprise. Λοιπόν, 24 ώρες πριν η εταιρεία θα τους πει τι θα βάλουν στις βαλίτσες τους, και κατά τη διάρκεια της πτήσης θα τους ανακοινωθεί. Τι θα βάλουν στις βαλίτσες? Η εταιρεία θα τους πει, ναι, θα βάλετε αυτά και αυτά τα αντικείμενα και τίποτα άλλο. Τι θα βάλουν? Μάλιστα. Θα πάρουν μαζί τους. Ανάλογα δηλαδή τη χώρα που θα πάνε. Ναι, αλλά δεν τους λένε πού. Την εποχή που θα συναντήσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, να σκεφτείς ότι μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι εκπλήξεις τέτοιες. Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα δεν μ' αρέσει τέτοια έκπληξη. Α, εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Λοιπόν, λέγεται πτήση έκπληξη λοιπόν. Πού θα μάθουν οι επιβάτες που πάνε? Κατά τη διάρκεια της πτήσης. Α, καλά, εντάξει, θα το τερμάτισες. Κατά τώρα τη διάρκεια λοιπόν της πτήσης. Θα ξέρουν λοιπόν, πάντως οι επιβάτες αυτοί που δεν θα έχουν μάθει τον τελικό προορισμό. Ότι, θα ότι ανάλογα 5... με τα ρούχα που θα έχουν στη βαλίτσα τους, κάπου θα πρόκειται ένας προορισμός αν θα είναι χειμερινός ή θερινός. Ο λιγόρι θα είναι η πτήση. Θα ξεκινήσει από την Κοπενχάγη στις 5 Απριλίου και θα επιστρέψουν στις 8 Απριλίου. Φαντάζομαι στην Κοπενχάγη. Ότι τα εισιτήρια θα έχουν γίνει ανάρπαστα. Δεν είναι θέμα εισιτηρίων. Αλλά εξαργυρώνουν τους πόντους τους. Τους πόντους έχουν εξαργυρώνουν τα μίλια τους. Μάλιστα. Τα bonus είναι miles. Ακριβώς. Κατάλαβα. Τα bonus miles που είναι 30.000 μίλια και τέλεια, με αυτά πάνε το ωραίο τους λοιπόν, ταξίδι. Λοιπόν, πάρε τη βαλίτσα σου και πήγαινε. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη Φωτάκη. Την κυρία Λίκα, η οποία, την κυρία Μυρτώ Λίκα, η οποία είναι κτηνοτρόφος στα Γιάννενα. Σωστά δεν το λέω? Σωστά, σωστά. Και με αφορμή όλη αυτή την κινητοποίηση, κυρία Λίκα, που έχει γίνει από τους συναδέλφους σας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που ασχολούνται με όλη την πρωτογενή τομέα, με όλο τον πρωτογενή τομέα, θα θέλαμε να μας πείτε εάν είστε ικανοποιημένοι με βάση τα δικά σας προβλήματα που έχετε στην κτηνοτροφία από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι πλέον στο πρόσωπο όλων μας φαίνεται η μεγάλη απογοήτευση από ένα κράτος το οποίο πραγματικά νιώθουμε ότι δεν ενδιαφέρεται για μας. Δηλαδή?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε δώσει πολλούς αγώνες όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι και αντιπρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Κτηνοτρόφων και παλεύουμε όλοι μαζί συνδικαλιστικά για ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Βλέπουμε μια τεράστια διαφορία. Διαπραγματευτήκανε μία ΚΑΠ μαζί με εμάς, χωρίς να μας ακούσουν. Δεν ακούστηκε ποτέ ούτε μία πρόταση από αυτές που καταθέσαμε. Έγινε ίσως το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που είχε γίνει ποτέ στην Αθήνα. Περίπου 6.500 άνθρωποι ήρθαν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πέρα από τους ανθρώπους, πρώτη φορά νομίζω βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας τόσα τρακτέρ. Κάναν τόσα χιλιόμετρα να φτάσουν, δύο μέρες δρόμο να φτάσουν στην Αθήνα. Και δεν πήραμε τίποτα. Κυρία Λίκα, αν μου επιτρέπετε και μία έτσι, πώς να το πω, μία προσωπική ερώτηση, αν μπορώ να το πω. Είστε μια νέα γυναίκα, μία πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, ωστόσο όμως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την κτηνοτροφία. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Εγώ καταρχάς να σας πω ότι έμεινα Θεσσαλονίκη, σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη, δούλευα μάλιστα, είχα μια πολύ καλή θέση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Τι σπουδάσατε, όχι κτηνοτρόφος? Έχω σπουδάσει τουριστικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Καμία σχέση. Δούλευα στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Ο πρωτογενής με τον τριτογενή τομέα. Απλά κάποια στιγμή είχε σκάσει για εκείνη η κρίση το 9, 10, 11 και γύρισα στην ουσία να ακολουθήσω το επάγγελμα που έκανα από παιδί, γιατί από μωρό είμαι μέσα στα γύρια και στα πρόβατα. Οι γονείς μου πάντα αυτή τη δουλειά κάνανε. Μάλιστα. Έχετε μεγάλη κτηνοτροφία? Εμείς οικογενειακώς έχουμε αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Έχουμε και γύρια και πρόβατα. Θα έλεγα μια καλή μονάδα που δυστυχώς πλέον δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Λόγω του αυξημένου κόστους τώρα εννοείται, έτσι? Το ζωικής... κόστος είναι τεράστιο και οι τιμές μας κάθε μέρα πέφτουν. Στο σούπερ μάρκετ όλα ανεβαίνουν. Ο καταναλωτής πληρώνει και λέει τι πληρώνω τέλος πάντων και τελικά αυτά τα λεφτά δεν έρχονται σε εμάς. Μάλιστα. Εμείς για να επιβιώσουμε αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα όπως έχει η ελληνική πραγματικότητα θα πρέπει να κάνουμε 60% αύξηση στα προϊόντα. Άρα λοιπόν τα δύο πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ως μια μεσαία μονάδα, να το πούμε έτσι, κτηνοτροφική, ναι, ναι. Ποια είναι? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος παραγωγής. Μιλάμε για ρεύμα, πετρέλαιο, πρώτες ύλες, για όλο το κόστος της παραγωγής. Και σίγουρα είχα πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες προκύπτουν επειδή δεν υπάρχει έλεγχος στις εισαγωγές. Βαφτίζουν κάθε μέρα τα προϊόντα τα ξένα ελληνικά και ο κόσμος δεν ξέρει τι τρώει. Αγοράζουν λευκό τυρί και το πληρώνουν για φέτα και είναι κρίμα. Το τυρί πόσο το πουλάτε για παράδειγμα εσείς και πόσο μπορούμε να το δούμε εμείς, να το βρούμε εμείς ως καταναλωτές? Εμείς δεν πουλάμε τυρί κτηνοτρόφοι, αλλά... απλά για να καταλάβετε λίγο το μέτρο των τιμών, ένα κιλό φέτα θέλει στα περίπου κρέατα, 4 παράδειγμα. Λίτρα γάλα. Ή στο κρέας. Μαζί με τα κόστη παραγωγής, ναι. Ρεύμα κτλ. Το κιλό η φέτα θα κοστίσει αυτή τη στιγμή 7-8 ευρώ και έχει φτάσει στα 14. Μάλιστα, είναι η διπλάσια τιμή. Κυρία Λίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ελπίζουμε, όλοι μας το ελπίζουμε, γιατί στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα. Είναι η βάση της κοινωνίας, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και από εκεί τρεφόμαστε. Και άρα λοιπόν στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να συνομιλήσουμε και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή όλο αυτό είναι ένας κύκλος οικονομίας, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, η αγορά πώς προμηθεύεται τα προϊόντα της, γιατί πολλά από τα προϊόντα τα εισάγουμε, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο προϊόντα, τα αυτοκίνητα, πράγματα, πρώτες ύλες που χρειάζεται για να δημιουργηθούν προϊόντα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα κόστος. Το κόστος τώρα αυτό αυξάνεται και μεγαλώνει όταν υπάρχουν ζητήματα τρομοκρατίας, τα οποία αυτά δυσχεράνουν τη μεταφορά των προϊόντων, με αποτέλεσμα από εκεί που ένα πλοίο, παράδειγμα, θα έπρεπε να περάσει και να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί ευτυχώς η Ελλάδα έχει και πολλά λιμάνια. Αλλά λέω, στο λιμάνι του Πειραιά μέσα σε 20-30 μέρες, γιατί είναι το Σουέζ, ξαφνικά λόγω της τρομοκρατίας των Χούθη, αναγκάζονται να κάνουν τον κύκλο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η διεθνής ειδησιογραφία. Ωστόσο όμως έχουμε εδώ καλεσμένο στο στούντιο για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά πάρα πολύ καλά τον κύριο Γιώργο Βάλη, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Λοιπόν κύριε Βάλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κοστίζει ένα εμπόρευμα το οποίο το εισάγουμε εμείς εδώ ως χώρα.
Πόσο μάλλον κόστιζε αρχικά πριν δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις στον κόλπο και πόσο θα φτάσει στον καταναλωτή. Ναι, και πόσο φτάσει στον καταναλωτή. Τι να σκεφτείτε έχει. Κάτι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι ένα καράβι που ξεκινάει από την Κίνα ή από την Αμερική και πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Εμείς τι του λέμε, μην περάσεις από την Ερυθρά Θάλασσα, μάλιστα, επειδή κάποιοι τρομοκράτες αποφάσισαν να μην μπορείς να περάσεις από θέμα ασφάλειας. Κάνε τον κύκλο της Αφρικής και έλα μετά από 2-3 εβδομάδες στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, περισσότερα καύσιμα, αυξημένο ναύλο. Άρα όλα αυτά οι επιπτώσεις πάνε στον καταναλωτή. Δηλαδή ένα πράγμα που μπορούσε να κάνει 1 ευρώ, ο καταναλωτής θα αναγκαστεί να το πληρώσει σε 3-4-5. Δεν έχει δηλαδή ταβάνι το πού μπορεί να φτάσει, γιατί προϊόν μιλάμε. Είναι ανεξέλεκτο. Είναι ανεξέλεκτο. Και τώρα αυτά ποιος είναι ο σκοπός, και κάποιοι κερδοσκοπούν. Οι ασφαλιστικές που ασφαλίζουν τώρα τα ναύλα. Ανεβήκανε τα ναύλα. Όλα αυτά όμως γιατί γίνονται εις βάρος του καταναλωτή, του απλού πολίτη που θα πάει να αγοράσει κάτι και δεν θα μπορεί να τα αγοράσει, γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να δημιουργήσουν αυτή την τρομοκρατία και δεν έχει δοθεί λύση άμεση από την Αμερική και τη Βρετανία που είναι εκεί πέρα να το τελειώσουν το ζήτημα. Δεν μπορούν δηλαδή κάποιοι λίγοι στην παγκόσμια ναυτιλία, στο παγκόσμιο εμπόριο να δημιουργούν αυτό το μεγάλο πρόβλημα στον απλό πολίτη που δεν τα βγάζει έτσι κι αλλιώς πέρα με την ακρίβεια, να του δημιουργούν ένα επιπλέον και φαντάζομαι, πρόβλημα. Φαντάζομαι, κύριε Βάλη, ότι αν δεν μπορούν να λυθούν μέσω της πίεσης που ασκούν τεράστιες δυνάμεις που ασχολούνται με το εμπόριο και την ναυτιλία στις κυβερνήσεις αυτές, φανταζόμαστε εμείς που έχουμε πάρα πολύ καλή ναυτιλία, είμαστε από τους πρωτοπόρους. Οικονομικά όμως απέχουμε πολύ από τις άλλες χώρες που είναι πολύ πιο δυνατές, όπως είναι η αυτοκρατορία ή ήταν αυτοκρατορία Μεγάλη Βρετανία ή η Αμερική, έτσι, να μπορεί να βρεθεί μια λύση. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Πιστεύετε ότι δεν μπορούν ή δεν θέλουν? Νομίζω κάποιους συμφέρει όλο αυτό. Νομίζω είναι θέμα βούλησης. Δεν θεωρώ ότι η Αμερική ή η Βρετανία, αν θέλουν, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κερδοσκοπικά συστήματα. Ακριβώς. Όλα είναι για το μέσω κομμάτι της τρομοκρατικής οδού, ή χρησιμοποιούν τους τρομοκράτες. Ακριβώς. Για να μπορούν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν περισσότερους τζίρους και περισσότερα κέρδη. Αλλά θα σας πω και λίγο παρακάτω. Ναι. Το θέμα ασφάλειας υγείας στέλνει μια μητέρα το παιδί της να κάνει το δοκιμαστικό ταξίδι. Βεβαίως. Το 2024. Βεβαίως. Και τον πιάνουν οι πειρατές σε χμάλωτο. Ναι, καράβια που περνάνε, προστασία. Θα σας πω, καράβια που περνάνε Έλληνες, τα χτυπάνε πυράβλοι, έρχονται εδώ να τα επισκευάσουν στα ναυπηγεία, πιάνουν ομήρους Έλληνες ναυτικούς. Δηλαδή, η σύζυγος ενός Έλληνα, η μητέρα ενός παιδιού, στέλνει το παιδί του να πάει για εργασία, να φέρει χρήματα στο σπίτι, στέλνει το παιδί του να κάνει το εκπαιδευτικό ταξίδι και θα βρεθεί το 2024 εχμάλωτο στους πειρατές. Δηλαδή όλο αυτό είναι ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο. Εφόσον εσείς το διαπιστώνετε αυτό, τι κάνετε ως Πανελλήνια Ένωση? Εγώ τι προτάσεις έχω κάνει προσωπικά και σαν Ένωση και σαν Πρόεδρος? Όποια καράβια επιλέξουν να περάσουν, να περνάνε μόνο με τη συνοδεία πολεμικών πλοίων, ποτέ μόνα τους, ναι, πρώτο. Δεύτερον, όλα τα καράβια που επιλέγουν να περάσουν να έχουν ένστολους επάνω που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια να περάσει ένα βαπόρι, να μην περνάει κανένα καράβι μόνο του από εκεί, ελληνικών συμφερόντων ή με Έλληνες ναυτικούς, και αναγκαστικά μετά να κάνουν τον κύκλο αν δεν θέλουν να επιλέξουν κάτι από αυτά τα δύο. Αν δεν βρεθεί όμως άμεσα μια λύση στοχευμένη για όλα τα πλοία, θα είναι ένα ρίσκο ζωής των ναυτικών των Ελλήνων και των αξιωματικών και των κατώτερων πληρωμάτων, στην δημόσια υγεία και στην υγεία των ανθρώπων και στις οικογένειές τους. Είναι δηλαδή όλο αυτό πολύ οξύμορο και παράλογο. Είναι εσείς απίστευτο. Έχετε κάνει κάποιες συνέργειες προς αυτή την κατεύθυνση? Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας επίσημα με επιστολές, όπως γνωρίζετε και από το ρεπορτάζ και από αυτά που σας έχω ενημερώσει. Εμείς συνέχεια προτείνουμε πράγματα και στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη. Περιμένουμε άμεσα αντανακλαστικά και για τις ναυτικές φωτοβολίδες που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η πρότασή μας. Δηλαδή, πράγματα που θα σας το εξηγήσω αναλυτικότερα σε ένα λεπτάκι. Δεύτερον, προτείνουμε την τελεϊατρική που ήδη υπάρχει στην Ποτοπόρο Ναυτιλία να υπάρχει και σε σκάφη αναψυχής. Δεν γίνεται άνθρωποι να πεθαίνουν από καρδιά, να μην υπάρχει πρόληψη, να μην υπάρχουν απεινιδωτές. Υπάρχουν στα γήπεδα, δεν υπάρχουν στα σκάφη. Υπάρχει στην τεχνολογία τώρα με τα application, με τηλεκαρδιογράφους. Να υπάρχουν στα σκάφη. Προτείνουμε τέτοια πράγματα καινοτόμα και πρωτοποριακά. Και για τις ναυτικές φωτοβολίδες, να σας κάνω μια παρένθεση, ότι σκοτώθηκε ένας αστυνομικός. Λέμε όλοι στην Ελλάδα ποτέ ξανά.
Πότε θα το ξαναπούμε πάλι αυτό? Πέρασε τόσο καιρό, δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αυτή τη στιγμή εσείς μπορείτε να πάρετε φωτοβολίδες, να τις πετάξετε στα σκουπίδια, να τις πάρει ένας νέος να πάει στο γήπεδο και να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τις επιστολές, να πηγαίνουν αυτά από εκεί που αγοράζονται για ανακύκλωση ή για καταστροφή και να μην υπάρχει ασυδοσία. Όποιος θέλει να παίρνει ό,τι θέλει, να το δίνει, να το πετάει, να υπάρξει ένα πρωτόκολλο και για τις ναυτικές φωτοβολίδες και για τα θέματα υγείας, όπως είναι που ισχύουν ήδη στην πρωτοπόρο ναυτιλία, ξαναλέω, να ισχύσουν και στα σκάφη το κομμάτι του απεινιδωτή και το κομμάτι της πρόληψης που είναι τηλεατρική με το τηλεκαρδιογράφημα. Και μια παρένθεση, εδώ και 5 περίπου με 6 χρόνια υπάρχει ένα ζήτημα με τη φορολόγηση των ναυτικών. Δηλαδή, εγώ είμαι πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, δουλεύω σε ένα επαγγελματικό σκάφος και ένας συνάδελφος που δουλεύει σε ένα ιδιωτικό σκάφος, εγώ φορολογούμαι με 15% όπως όλοι οι ναυτικοί και ο ίδιος συνάδελφος με τα ίδια χαρτιά φορολογείται με 45% σαν ιδιωτικός υπάλληλος. Δηλαδή, εγώ είμαι ΝΑΤ, ο άνθρωπος είναι ΝΑΤ, δηλαδή το ασφαλιστικό τομείο, και ο άλλος λέει ότι είναι στο ΙΚΑ, είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Παλεύουμε 6 χρόνια για το αυτονόητο και θεωρώ να εισακουστούμε με το βήμα που μας δίνετε και εσείς και η εκπομπή, και σας ευχαριστώ πολύ, να μπορέσουμε λίγο να πάμε παρακάτω, να λύσουμε προβλήματα, να μην τα αφήνουμε να διαιωνίζονται, να κλείνουμε τρύπες. Είναι πολλά τα ζητήματα. Να μην αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται, κύριε Βάλλη. Επειδή έρχεται και καλοκαίρι σε λίγους μήνες, ήδη μπαίνουμε σε λίγο στο Μάρτι, βέβαια Μάρτις, Γδάρτης, Παλουκοκάφτης λένε οι παλαιοί. Σωστά. Έτσι δεν ξέρουμε, αλλά ωστόσο όμως. Μία πρώτη εκτίμηση θα θέλαμε να μας πείτε, επειδή είστε και πρόεδρος για τις Θαλαμμυγούς. Ποια είναι η εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι? Δυστυχώς δεν έχω καλά νέα. Δηλαδή. Ενώ είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και θετικός, δεν έχω θετικά νέα. Δηλαδή, εκκρεμούν οι εκλογές στην Αμερική. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στο Ισραήλ. Ξαφνικά έχουμε και τους Χούθη. Τι άλλο να σκεφτώ? Περάσαμε τον κορονοϊό, τώρα δημιουργούμε και άλλα θέματα. Αλλά αυτό είναι παγκόσμιο, λέμε, φαινόμενο, δεν φταίμε εμείς. Δεν έχουμε κρατήσεις. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχουν κλεισίματα και μιλάμε τώρα για Μάρτι. Mm-hmm. Άρα το ελληνικό γιότινγκ, ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός και τα σκάφη που συνεισφέρουν περίπου 1,2 του ΑΕΠ στη χώρα, πολλά δισεκατομμύρια, με πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, είναι σε ένα ερωτηματικό. Δεν πάμε τόσο καλά. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε και με το κομμάτι της Αμερικής που εξαρτώμαστε εμείς το 80-90%, όπου έχουν βγάλει μια οδηγία για την Ευρώπη και για μας να μην έρθουν οι πολίτες τους. Αυτό θα είναι τραγικό για εμάς και για τον τουρισμό. Βέβαια, γιατί άρα θα πρέπει να πάρθουν μέτρα άμεσα. Ακριβώς, για να μπορούν να νοικιάσουν αυτά τα σκάφη. Πολύ σωστά. Μάλιστα, κύριε Βάλλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα είμαστε εδώ για να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί η ατμομηχανή λένε της οικονομίας. Είστε ο κλάδος ο δικός σας. Ο τουρισμός και η ναυτιλία, οι δύο πυλώνες της οικονομίας. Θέλω να τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχετε πάει καθόλου Ινδίες? Ινδία είχα πάει όταν ήμουν δόκιμος με ένα φορτηγό, να ξέρετε, το 2007. Αλλά να επιλέγω το γιότινγκ, γιατί είναι και αφρόκρεμα και της ναυτιλίας και του τουρισμού. Και για να μπορούμε να έχουμε και οικογένεια, θα πρέπει να είμαστε και λίγο λοιπόν, κοντά. Μείνετε λίγο, γιατί θα έχουμε τώρα μια σύνδεση με μια Ελληνίδα που κατέκτησε τον Bollywood. Θέλω να σας πληροφορήσω, να τη δούμε μαζί την κυρία Σοφία Σπαντιδάκη, την οποία έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σπαντιδάκη. Σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του φίλου μου, του Γιάννη του Ευσταθίου, να ξέρετε. Επίσης, πάρα πολλά χαιρετίσματα, τον εκτιμώ τον Γιάννη ιδιαίτερα. Λοιπόν, κυρία Σπαντιδάκη, έχετε κατακτήσει τον Bollywood, μου λέει ο Γιάννης Ευσταθίου. Και θέλω να μας πείτε με ποιον τρόπο το καταφέρατε. Το κατάφερα τελείως καρμικά. Το πέρασμά μου στον ειδικό κινηματογράφο ξεκίνησε όταν με ανακάλυψε το 2017 ένας συνδός παραγωγός από μια φωτογραφία μου που είχα βραβευτεί σε ένα ειδικό site στο Λονδίνο. Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησα την είσοδό μου στον ειδικό κινηματογράφο. Το πρώτο μου ταξίδι έγινε το 2018 μαζί τους Ινδούς. Όταν προσπάθησα να τους φέρω στην Κρήτη, την πατρίδα μου, ναι, προσπάθησα να φέρω την Ινδική, τους Ινδούς, τους παραγωγούς στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα γυρίσματα στην Κρήτη και να μπορέσουμε να διαφημίσουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ωστόσο, ασχολούμαι με τον Bollywood εδώ και 8 χρόνια. Μάλιστα. Ταξίδεψα στην Ινδία το 2000, τελευταία φορά, πριν τον COVID δυστυχώς, γιατί μετά είχα και κάποια προβλήματα υγείας. Βραβεύτηκα το 2000, είχα κάνει και κάποια αρκετά εξώφυλλα σε περιοδικά. Εκεί βραβεύτηκα για την ελληνική μου ομορφιά το 2022 από τον κύριο Μίστερ Σαϊάν, το μεγαλύτερο τραπεζίτη της Ινδίας, συνεργάτη του Πρωθυπουργού Μόντι. Με τίμησε η Ινδία για την ελληνική μου ομορφιά. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ινδίες και έχει συναντήσεις με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Μόντι. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί μας δέουν βαθιές πολιτισμικές, πολιτιστικές αξίες.
Και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά με την Ινδία, γιατί η Ινδία είναι δεύτερη πατρίδα μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι μια χώρα που μας αγαπάει πάρα πολύ και μας αγαπάει αληθινά. Και μου το έχουν δείξει με κάθε τρόπο. Η Ινδία έχει με την Ελλάδα έρωτα, κυριολεκτικά. Και θεωρώ ότι μπορούμε πάρα πολλά κομμάτια να συνεργαστούμε σε πολλά επίπεδα. Και στο τουριστικό κομμάτι, και στο πολιτισμικό κομμάτι, και στο κομμάτι της ναυτιλίας, σε πολλά επίπεδα. Και στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας. Βέβαια, γιατί και σε αυτό το τομέα οι Ινδοί έχουν διαπρέψει. Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες βεβαίως στο κομμάτι αυτό, με την έννοια δηλαδή ότι χρειάζεται να χτυπήσετε αρκετές πόρτες εδώ στην Ελλάδα για να μπορέσουν να αντιληφθούν αν θέλετε, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Ινδίας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα καταρχάς δεν υπάρχει κινηματογραφική βιομηχανία. Στην Ινδία γίνονται 1.700 ταινίες το χρόνο. Στην Ελλάδα γίνονται 5 ταινίες. Σε πόσες έχετε πάρει μέρος εσείς, έχετε πάρει μέρος σε κάποιες από αυτές? Εγώ δυστυχώς, επειδή έχω πάρει σε μία ταινία μέρος, σε ένα βίντεο κλιπ το οποίο το έφερα στην Ελλάδα και έχω φέρει τους Ινδούς παραγωγούς στην Ελλάδα 6 φορές. Γιατί ήθελα από την αρχή, γιατί δεν είμαι μόνο ηθοποιός, είμαι και line producer. Μάλιστα. Ασχολούμαι και με την εκτέλεση παραγωγής των ταινιών. Είχα στόχο να φέρω τους Ινδούς παραγωγούς στην Ελλάδα και στην Κρήτη, για να διαφημίσουμε και την Ελλάδα στο εξωτερικό και γενικότερα τις τοποθεσίες στην Ελλάδα που θεωρώ ότι δεν υπάρχουν στον κόσμο. Δεν υπάρχει μορφή στην Ελλάδα. Σχεδιάζεται ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, να κάνετε κάτι άλλο στη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα? Σχεδιάζω να φέρω τον μεγαλύτερο αστέρα του Μπόλιγου το Μάιο του 2024 στο Ηρώδιο. Ένα μεγαλύτερο αστέρα τραγουδιστή, τον Τζούμπι Νότιαν. Ελπίζω να υπάρξει βοήθεια από το Υπουργείο Εξωτερικών που είναι η κατάλληλη για την έκδοση των βιζών των Ινδών. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ κακή γραφειοκρατία. Ελπίζω να με βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και να καταφέρω να φέρω τον Τζούμπιν, ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα και θέλω να σας στείλω και την αγάπη του. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Bollywood, είναι συνεργάτης μου και εύχομαι να έρθει το 2022 και να τραγουδήσει στην Ελλάδα το Ηρώδιο. Να ενώσουμε δηλαδή τον ελληνικό με τον ειρηνικό πολιτισμό. Κυρία Σπαντιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε όλες τις δράσεις. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας απόγευμα. Πάμε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγετε, γιατί ακολουθεί η πολιτική επικαιρότητα, δηλαδή τους προσκεκλημένους μας πολιτικούς, για να συζητήσουμε τι αποτύπωμα αφήνουν όλα αυτά τα γεγονότα και στην πολιτική. Επιστροφή στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Η ώρα πλησιάζει 3 και 25 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε στην πολιτική μας επικαιρότητα, να δούμε τι υπάρχει και το πώς σχολιάζουν τα κόμματα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για όλα όσα συμβαίνουν και το αποτύπωμα που αφήνουν. Και στο στούντιο θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Ρωμανό, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρωμανή, που είστε κοντά μας. Καλώς σας βρίσκω. Και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος είναι βουλευτής του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να μου επιτρέψετε να μην πάω με την κοινοβουλευτική σειρά, αλλά να ξεκινήσω πρώτα από τον κύριο Κόκαλη, γιατί εκείνη τα ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται στην επικαιρότητα, κύριε Κόκαλη, με δεδομένο ότι αύριο το απόγευμα ξεκινάει και το συνέδριό σας. Ένα συνέδριο το οποίο έχουν λεχθεί πολλά. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι εάν ο κύριος Κασελάκης είναι αρχηγός υποπροθεσμία. Όχι, δεν είναι υποπροθεσμία. Κακώς δόθηκε αυτή η εικόνα. Βέβαια, ίσως κάποιοι να βιάστηκαν να θέσουν κάποιες υποψίες μορφής στον πρόεδρο, δεδομένου ότι ήταν πολύ φρέσκη και καινοποίη η εντολή. Και η εντολή στο πρόσωπο του Κασελάκη ήταν μία αλλαγή και ανανέωση. Συνεπώς, θεωρείτε ότι δεν είναι αρχηγός υπό αμφισβήτηση? Όχι. Άλλωστε, αυτό έληξε χτες στην πολιτική γραμματεία. Ενώ οι διαρροές το πρωί είναι ότι πήρε πίσω την επιστολή. Δεν την έχει πάρει πίσω την επιστολή. Το στηρίζει η πολιτική γραμματεία και ξεκινάει το συνέδριο αύριο. Σας το ρώτησα εσάς αρχικά, γιατί είστε βουλευτής και άρα στην ουσία παίρνετε και τα μηνύματα του κόσμου. Έτσι, που ο κόσμος ζητάει να κάνετε αντιπολίτευση και όχι να ασχολείστε με τα ισοκομματικά σας. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί τρίβει τα χέρια της η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα έλεγα, κύριε Συμφωνώ Ρωμανέ. Και επαυξάνω. Το χρέος μας είναι δουλειά.
για να παρουσιάσει. Αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά τη λέει: εμείς έχουμε 41%, οι άλλοι σκοτώνονται, τρίβουμε τα χέρια μας. Είναι έτσι, κύριε Ρωμανέ? Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Υπό την έννοια ότι προφανώς παρακολουθούμε με ενδιαφέρον ό,τι συμβαίνει και στα άλλα κόμματα και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη, εμείς νομίζω θέλουμε να υπάρχει έτσι, ισχυρή, δημιουργική αντιπολίτευση, να μπορούμε να συζητάμε επί των πραγματικών ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες. Άρα λοιπόν, χωρίς να μπω, ξαναλέω, στα εσωτερικά... Όχι, συζήτηση κάνουμε, ναι, δεν μπαίνετε. Νομίζω ότι η όποια διαδικασία έτσι καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα, προφανώς θα είναι θετική. Αυτό που χρειάζεται η χώρα, που είναι το θεσμικά ορθό, είναι να υπάρχει ισχυρή, δημιουργική αντιπολίτευση. Οι στόχοι της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι και χρονιά εκλογική με την έννοια των ευρωεκλογών του Ιουνίου, ο στόχος του κόμματός σας, γιατί βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, να έχουν μειωθεί λιγάκι. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν ήταν το 30, το 35 και οι διαφορές μεγάλες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά έχει πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, για να κλείσω το προηγούμενο, θα πω ότι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω για την αντιπολίτευση, που επιμένω να λέω ότι πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση που προανέφερα, στον προγραμματικό λόγο, στη δημιουργία αντιπολίτευση κ.ο.κ., είναι ότι δεν συνάδει με αυτό, δεν βοηθάει σε αυτό το να βλέπουμε την εικόνα του κ. Κασελάκη να έχει ανεβεί τρίτη φορά στα τραχτέρ, που τον είδαμε χθες, εκπροσωπώντας το κόμμα. Γιατί υπάρχει συνέχεια προφανώς, ο κύριος Τσίπρας κυβερνούσε τότε, αλλά το ίδιο κόμμα είναι, το οποίο αύξησε φόρους στους αγρότες, αύξησε ΦΠΑ στους αγρότες, αύξησε εισφορές στους αγρότες, αύξησε προκαταβολή φόρους στους αγρότες και ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό τους οδήγησε σε τεράστιες δυσκολίες, τις οποίες ήρθε αυτή η κυβέρνηση τα 4 τελευταία χρόνια να άρει επίσης σε μεγάλο βαθμό και φυσικά να είναι δίπλα τους και να τους στηρίζει και με τα τελευταία μέτρα. Κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στο ερώτημά σας. Αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, νομίζω μόλις προχθές είδα την τελευταία με τον κύριο, του κυρίου Ζούπη, είναι ότι προφανώς υπάρχει μια εύλογη φθορά στην κυβέρνηση, η οποία εξηγείται απολύτως, μη σας πω ότι κανείς θα περίμενε να είναι και μεγαλύτερη αυτή η φθορά, από το γεγονός ότι έχουμε επιλέξει να ανοίξουμε όλα τα δύσκολα ζητήματα μαζί, να μην χάσουμε χρόνο, να προχωρήσουμε όλες τις μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές που όλες εξ αυτών ήταν στο πρόγραμμά μας. Φυσικά, πολλές εξ αυτών είτε εργαλειοποιούνται, μάλιστα, είτε δεν είναι και εύκολες πολιτικά. Σωστά. Και έχουν πολιτικό κόστος. Κύριε Κοκάλη, κατάγεστε και εκλέγεστε, όχι μόνο κατάγεστε, αλλά και εκλέγεστε από έναν κατεξοχήν αγροτικό νόμο, όπως είναι ο νόμος της Λάρισας. Σωστά. Άρα, γνωρίζετε και τα προβλήματα. Έχετε θητεύσει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαι και τομεάρχης. Επί ΣΥΡΙΖΑ, είστε και αρμόδιος τομεάρχης. Άρα, λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Γι' αυτό και άλλωστε στις εκλογές το 47% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία οι αγρότες. Διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό. Κύριε Γιακομή, έχουμε στα 5 σχεδόν χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλάξαν 4 υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης. Μάλιστα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γενικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φάνηκε και από την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ρωμανός. Αντί ως κυβέρνηση να πει έχω αυτό το πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα, και ξέρετε ο πρωτογενής τομέας απαιτεί μια σοβαρή εθνική αγροτική πολιτική σε βάθος όχι διετίας, 20ετίας να στηριχτεί ο πραγματικός αγρότης, γυρνάνε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ πριν 6 χρόνια και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε φόρους στους αγρότες, έκανε αυτό, έκανε το άλλο. Δεν αποφεύγω καμία κουβέντα για το παρελθόν και αν θέλετε να σας πω και ευθέως ποια ήταν και τα λάθη μας. Τα οποία δεν εισφορές, έχουν συζητηθεί σε κορυφαίο. Οι εισφορές, κατευθείαν να σου το πω, οι εισφορές από τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι όμως η φορολόγηση των επιδοτήσεων. Όχι το ακατάσχετο, γιατί εμείς το φέραμε. Αλλά σήμερα όμως που μιλάμε, οι αγρότες που μας βλέπουν περιμένουν να δουν συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις, κύριε Γιακουμή. Η μία η πρόταση, η οποία δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ, ποια είναι? Είναι η τροποποίηση της ΚΑΠ. Εάν ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό τώρα... Συμφωνούμε. Ακούστε. Τώρα, αφού συμφωνείτε, θα σας πω.
σε ποιο τομέα πρέπει να τροποποιηθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Η ΚΑΠ, κατά τη γνώμη μας, και αυτό ήδη ετέθη και από τον κύριο Μακρόν και από τον κύριο Μητσοτάκη στην τελευταία σύνοδο κορυφής, και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε και στην οποία συμφωνούν και οι αγρότες, είναι ακριβώς να γίνει πιο ομαλά αυτή η μετάβαση, ναι, η λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Πείτε μου έστω δύο λέξεις, δεν φταίτε εσείς, κύριε Ρωμανέα. Εσείς δεν φταίτε καθόλου. Ξέρετε ποιος φταίει. Φταίει και το Υπουργείο και γενικά η κυβέρνηση. Εάν ρωτήσετε ένα κυβερνητικό βουλευτή, ακούμε συνέχεια για τροποποίηση της ΚΑΠ. Ναι, σε ποια κατεύθυνση. Πού, μπορεί να τροποποιηθεί. Βεβαίως. Μιλάμε για τη νέα ΚΑΠ, καταρχάς. Εμείς προσωπικά μιλάμε για τη νέα ΚΑΠ. Κύριε Γιακουμή, από τέλη Νοεμβρίου κάναμε αίτηση να έρθει ο κύριος Αυγενάκης και του είπαμε το εξής λογικό, απολύτως λογικό. Πείτε μου εσείς, αν δεν ήταν λογικό. Κύριε Αυγενάκη, υπάρχουν αδικίες στη νέα ΚΑΠ. Έλα, έχουμε προτάσεις για να τροποποιηθεί ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε μάλιστα πράγματα. Τώρα επειδή είναι εξειδικευμένα στα βοσκοτόπια, στα οικολογικά, έλα να τα συζητήσουμε, ερχόμαστε με προτάσεις. Ο κύριος Αυγενάκης δεν το φρόντισε αυτό. Και τώρα, έστω και τώρα, ο Πρωθυπουργός τι πρέπει να κάνει. Αυτό το οποίο δεν έκανε τότε ο κύριος Λιβανός. Να κάνει άμεση δημόσια διαβούλευση με τους ανθρώπους που θα εφαρμόσουν την ΚΑΠ. Πάντως θα υπάρξει και μια νέα επικοινωνία και μια νέα συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, οι αγρότες την επόμενη εβδομάδα. Για τη Θεσσαλία. Για τη Θεσσαλία και για τις φωτιές στον Εύρο. Ναι. Έτσι, όπου και εκεί θα μπει κατά πάσα πιθανότητα, όπως τουλάχιστον λένε, κύριε, οι αγρότες, σήμερα τα ζητήματά τους ξανά. Θα συμπληρωθούν 6 μήνες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Και τα νερά έχουν φτάσει σε 180.000 στρέμματα γη κάτω από το νερό. Μάλιστα. Θα τους πει τους ανθρώπους αυτούς ο Πρωθυπουργός ότι τον χρόνο δεν υπήρχε απέτηση στο μήνα να φύγουν τα νερά. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Αλλά να πει, κύριε αγρότες, ναι, αλλά για να μην είμαστε και μηδενιστές, και ο κύριος Αυγενάκης είχε πάει από την πρώτη στιγμή εκεί. Α, ναι, από επισκέψεις. Πηγαίνουν. Έτσι. Από λόγια καλά. Χόρτασαν οι αγρότες. Λοιπόν, καταρχάς, αρχίζω από το τελευταίο που και εγώ το θεωρώ αυτονόητο, αλλά δεν ήταν στο παρελθόν αυτονόητο πάντα σε αυτή τη χώρα. Το να έχεις ανοιχτές πόρτες, το να έχεις ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, το να είσαι δίπλα στους αγρότες και συμβολικά και όντας εκεί και όντας στο πεδίο. Αυτό το έχουμε δει από αυτή την κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους επισκέφθηκε. Είδαμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Είπατε για τη συνάντηση για το θέμα της Λάρισας, της Θεσσαλίας, εν πάση περιπτώσει, που είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα. Πράγματι, σημαντικό ζήτημα, με πολύ σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα επίσης. Το οποίο προφανώς καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει και την εξίσωση που αφορά όλα τα αγροτικά ζητήματα. Άρα, εμείς λοιπόν, επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε την ευκολία που μπορεί να έχει η αντιπολίτευση, και δεν λέω το κάνει πάντα κακοπροαίρετα, του να κάνει copy-paste τα όποια αιτήματα της όποιας κοινωνικής ομάδας, χωρίς να έχει κανένα λόγο να δει αν βγαίνουν, αν είναι υλοποιήσιμα, σε τι βάθος χρόνου μπορεί να είναι υλοποιήσιμα, χωρίς να την αχθεί στον αέρα η προσπάθεια που έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πάγια τακτική των αντιπολιτεύσεων. Όχι, κύριε Γιακουμή, συγγνώμη. Ωραία, κύριε Ρωμανέ, δεν κάνουμε copy-paste. Παρουσιάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ωραία. Και ειδικά για τη Θεσσαλία, στις 10 του Φλεβάρι, χίλια συγγνώμη για τη διακοπή, προτείναμε 6 πράγματα πώς θα φύγουν τα νερά. Μπορεί να είναι λάθος. Πώς θα γίνει η αποστράγγιση. Μπορεί να είναι λάθος. Αλλά η αντιπολίτευση πρότεινε. Μάλιστα. Και αποζημιώσει σε κάθε είδος. Αυτό δεν είναι copy-paste. Λέω λοιπόν ότι εμείς λοιπόν, δεν είπα απαραίτητα σε τι βαθμό το κάνει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης, αλλά και εσείς σωστά λέτε ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γιατί έχει την ευκολία να το κάνει η αντιπολίτευση. Δεν έχει να δώσει εξετάσεις αξιοπιστίας καθημερινές όπως δίνουμε εμείς, δεν έχει να κριθεί στην καθημερινότητα όπως κρινόμαστε εμείς, δεν είναι ο πρώτος τον οποίο θα προσεγγίσει ο πολίτης για να λύσει τα προβλήματά του, γιατί δεν διαχειρίζεται τα προβλήματά του. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχουμε ευθύνη αυτή την αξιοπιστία που θεωρούμε ότι έχουμε χτίσει τα προηγούμενα χρόνια. Όπως πολύ σωστά είπατε, αποτυπώθηκε και στις κάλπες αυτή όσον αφορά τους αγρότες, αλλά και ευρύτερα, αλλά μια που μιλάμε για τους αγρότες, να τη διατηρήσουμε. Και να τη διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πάω στα ζητήματα των αγροτών, τα μεγάλα, ενεργειακό κόστος. Νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ζητούσαν εξ αρχής οι αγρότες. Ζητούσαν 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια πολιτική που έχει μια διακύμαση. Ακριβώς. Ακούσω τον αντίλογο, αν πρέπει να υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η διακύμαση, γιατί πρέπει προφανώς να έχει ένα κίνητρο παραπάνω αυτός ο οποίος είναι καλοπληρωτής και το καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στα 9 λεπτά. Για το μόνιμο μηχανισμό για το πετρέλαιο που έχουμε δεσμευτεί,
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος επενδύει στη γη του πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο. Επιστροφή του φόρου. Την επιστροφή του φόρου νωρίτερα, σε ένα μεγάλο βαθμό, στα 50 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά, ξαναλέω, σε όλα τα θεσμικά ζητήματα, κάποια από αυτά τα συζητήσαμε, υπάρχουν κι άλλα πολλά και πιο εξειδικευμένα, στα οποία νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο αγροτικός κόσμος συνεδριάζει και πάλι αύριο το απόγευμα για να καθορίσει τις επόμενες μορφές κινητοποιήσεων, αν πάνε σε αυτή τη λογική. Γιατί θεωρεί, κύριε Κοκαλή, ότι δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Επιτρέψτε μου πριν απαντήσω, ναι, ο κύριος Κόκαλη, συνολικά να, ναι, υπογραμμίσω και κάτι. Πρώτον, ότι οι αγρότες όλο αυτό το διάστημα επέδειξαν ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και στο δημόσιο διάλογο και στον τρόπο των διεκδικήσεων. Με απόλυτο σεβασμό και με απόλυτη αξιοπρέπεια. Και θεωρώ ότι αυτό που είδαμε από χθες μέχρι και σήμερα στην Αθήνα, αλλά και στην κάθοδό τους μέχρι να φτάσουν στην Αθήνα, πρέπει να είναι ένα πρότυπο. Ακριβώς. Για το πώς μπορούν ομάδες συμπολιτών μας να διαδηλώνουν, να διεκδικούν σε συνεργασία εντός αγωγικών με την αστυνομία, συντεταγμένα και με έναν τρόπο που νομίζω ότι τελικά εντείνει την επιτυχία, βοηθάει και στην επιτυχία των αιτημάτων. Κύριε Κόκαλη. Κύριε Γιακουμή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία έλαβε το 41% στις εκλογές. Μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο που είναι σημαντικό. Ναι. Αυτό πέρα από όσα είπα είναι πολύ σημαντικό και για μας, γιατί εμείς αυτό όλο που έγινε με κορονίδα τη χθεσινή και τη σημερινή μέρα θα το αξιοποιήσουμε στην Ευρώπη για να το συνδέσω και με την πρώτη συζήτηση. Μάλιστα, κατάλαβα. Πολύ καλό αυτό που λέτε, γιατί στην ουσία είναι ότι όλη η κινητοποίηση έγινε με πάρα πολύ δημοκρατικό τρόπο. Χωρίς να ανοίξει η ρουθούνη. Και την Κυριακή το μεσημέρι όμως και επιτρέψτε μου, ο Σιχουίδης έλεγε stop στα τράπεζα. Και η διαπραγμάτευση. Επιτρέψτε μου να πω όμως κιόλας ότι συγκρίνεται και με τις εικόνες που είδαμε από άλλες χώρες, θεωρώ ότι ήμασταν και πολύ καλύτερα. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Κύριε Κοκαλή. Εγώ από ό,τι κατάλαβα ως τηλεθεατής και εδώ, η κυβέρνηση δεν θα κάνει τίποτα για τους αγρότες. Γιατί το λέτε, για πείτε μας. Τίποτα. Θα πάνε στην Ευρώπη να διεκδικήσουν τι. Στην Ευρώπη, την τροποποίηση της ΚΑΠ. Η ΚΑΠ να γίνει πιο δίκαιη, πού, σε ποιες κατευθύνσεις. Ένα και ένα κάνουν δύο, δεν κάνουν 11. Στη Θεσσαλία θα γίνει σύσκεψη την εβδομάδα. Ακούστε, το γεγονός ότι έλαβε η Νέα Δημοκρατία 41% δεν πρέπει να είναι άλοθη για την αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Εμείς μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε για το ρεύμα. Οι αγρότες θα μπορούσαν να είχαν πάρει αυτά τα οποία πήραν οι πάροχοι ως αντάλλαγμα. Δηλαδή. Εάν από το 2018, το 2018 ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος έλεγε ενεργειακές κοινότητες. Αυτός ο νόμος ήταν υπέρ των ΤΟΕΒ, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, αλλά και των Δήμων. Και το δίκτυο, στο δίκτυο του ΔΔΕ είναι λογικό να υπάρχουν και οι μεγάλοι όμιλοι. Απολύτως λογικό και θεμητό. Αλλά ενεργειακή δημοκρατία, κύριε Γιακουμή, σημαίνει ότι αφήνεις δίκτυο και για τον αγρότη και για τον κτηνοτρόφο. Εάν οι αγρότες είχαν από ένα αγροτικό φωτοβολταϊκό από τότε, μάλιστα, που ψηφίστηκε ο νόμος, σήμερα δεν θα ερχόντουσαν στο Σύνταγμα να διαμαρτύρονται και να κάθονται έξω στους δρόμους. Και θα ζητούσαν από την κυβέρνηση αυτή την έκπτωση την οποία κάνει η κυβέρνηση τώρα. Απλό πράγμα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό σε ένα άλλο πεδίο, το οποίο προμηνύεται έντονη αντιπαράθεση, γιατί έχουν προϋπάρξει και διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας από πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Έρχεται ο νόμος σε λίγο που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι μία τριπλέτα, θα λέγαμε, μεταρρυθμίσεων. Ξεκίνησε με την επιστολική ψήφο, πήγε στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και θα καταλήξει μάλλον από ό,τι φαίνεται με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι και άλλα. Είναι ο νέος ποινικός κώδικας. Αύριο ψηφίζεται ο νέος ποινικός κώδικας. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση, για τους αυστηρούς όρους στην αξιοποίηση του Αιγαίου και το καθεξής. Θέλω να πω είναι πολλά και στο θέμα αυτό που νομίζω όμως ότι όλοι επί της αρχής οι καλοπροαίρετοι τηλεθεατές θα συμφωνήσουν ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση. Πάω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε, στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει τζαρτζάρισμα, να το πω έτσι. Εκεί καταρχάς, εκπροσωπώντας το κόμμα που έχει κάνει σημαία ιδεολογική το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τώρα μόνο, προφανώς είναι μία ακόμα απόδειξη αξιοπιστίας
και σταθερότητας μεταξύ αυτών που λέμε και αυτών που επιτέλους κάνουμε μετά από δεκαετίες σε αυτή τη χώρα, που είμαστε μια θλιβερή εξαίρεση όχι μόνο από το δυτικό κόσμο, αλλά και ευρύτερα από πολλές άλλες χώρες. Άρα λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι θα μπορούν τα Ελληνόπουλα τα οποία φεύγουν κατά δεκάδες χιλιάδες σε άλλες χώρες για να πάνε να σπουδάσουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια, να έχουν αυτό το δικαίωμα εδώ, να μην χρειάζεται να δίνουν όλα αυτά τα λεφτά που δίνουν σε άλλες χώρες προκειμένου να σπουδάσουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια, και φυσικά να προσελκύσουμε και πολύ καλά ποιοτικά πανεπιστήμια και επενδύσεις πολύ σημαντικές και αναβάθμιση του προϊόντος της παιδείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο? Και φυσικά, συγγνώμη, παράλληλα με αυτό, ενισχύοντας και τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί είναι βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου. Η πλειονότητα των άρθρων του νομοσχεδίου, αν το δείτε, έχει να κάνει με το πώς ενισχύουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Κόκκαλη? Κύριε Γιακουμή, θα ξεκινήσω με δύο επιχειρήματα της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λένε και μας κατηγορούν, δείχνουν το δάχτυλο. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και δεύτερον, αυτό που είπε ο κύριος Ρωμανός, ότι γιατί τα Ελληνόπουλα να πηγαίνουν έξω και να πληρώνουν, ενώ θα μπορεί να γίνει εδώ. Όποιος το ακούει, λέει, ναι, όντως, είστε σοβαροί, είστε του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο αντιδράτε τόσο πολύ? Πρώτον, το Σύνταγμα το απαγορεύει ρητά. Το άρθρο 16 δεν έχει ρητά αλλάξει. Το έχουν πει 8 συνταγματολόγοι πρόσφατα. Ευθυγράμμιση με την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οποίοι δεν Ένωση, είναι και ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, καμία σχέση. Δεύτερον, εμείς πιστεύουμε ότι τα Ελληνόπουλα θα μπορούσαν να σπουδάσουν εδώ. Με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Για ποιο λόγο να μην δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα Ελληνόπουλα που επιλέγουν να πάνε Κύπρο ή Ρουμανία, μάλιστα, να περάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια? Δεν είμαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κύριε Γιακουμή, να το ξεκαθαρίσω. Αλλά πιστεύουμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερο και μετά να γίνει κάτι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει προοδευτικό. Η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι δεν θα απομειώσουμε την ισχύ των δημόσιων πανεπιστημίων. Να κάνουμε έναν παραλληλισμό με την δημόσια υγεία. Τι να το κάνω εγώ την ιδιωτική κλινική, εάν στα 100 μέτρα από την ιδιωτική κλινική, στο νοσοκομείο δεν υπάρχει στεφανιογραφία. Τώρα μπαίνουν τα απογευματινά κυρουργία. Ναι, και αναγκάζεται ο πολίτης να πηγαίνει στην ιδιωτική κλινική. Τι να το κάνω, να υπάρχει μια πολύ καλή ιδιωτική κλινική? Κύριε Ρωμανέ, πώς απαντάτε εσείς σε όλες αυτές λοιπόν, τις αιτιάσεις? Το σίγουρο είναι ότι θα απαξιωθεί και το δημόσιο σύστημα παιδείας, διότι η παιδεία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι ξεκάθαρο. Εγώ απορώ πώς δεν τίθεται στο δημόσιο διάλογο πιο έντονα. Είναι ξεκάθαρο το άρθρο 16 και λέει ότι είναι υπό την υποπτία... Μα επιχειρήθηκε στο παρελθόν να αλλάξει αυτό, τότε με την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά δεν ετέθη. Κύριε Ρωμανέ. Λοιπόν, καταρχάς το ότι γίνεται αυτό που γίνεται που αφορά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων και ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή νομολογία, δεν αναιρεί το γεγονός ότι προφανώς ένας σταθερός στόχος μας είναι στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση η αναθεώρηση του άρθρου 16. Πάω στο τελευταίο που άκουσα όσον αφορά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι υποβαθμίζουμε τη δημόσια παιδεία. Θέλω να θυμίσω μερικά νούμερα. Παρακαλώ. Τελευταία χρονιά διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δημόσια χρηματοδότηση για τα δημόσια πανεπιστήμια 92 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, το 23, τελευταίο ολοκληρωμένο έτος, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει στον προϋπολογισμό, 135 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ή 133,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αύξηση, που αν σας το πω και χρόνο-χρόνο, κάθε χρόνος διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αυξανόταν αυτό το ποσό. Παράλληλα, μέσα στο νέο νομοσχέδιο υπάρχει περαιτέρω αύξηση και της χρηματοδότησης και της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και του πώς μπορείς να διασυνδεθείς με startups και ούτω καθεξής και να προσελκύσεις κόσμο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ουσιαστικά απελευθερώνεις το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από δεσμά που το κρατούσαν ουσιαστικά πολύ πιο κάτω από τις δυνατότητές του και όσον αφορά τα οικονομικά αυτά δεσμά, αλλά και όσον αφορά γραφειοκρατία που λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και παράλληλα προχωράς και στα μη κρατικά πανεπιστήμια με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές στην Ευρώπη. Κύριε Γιακουμή, αυτή η επιχειρηματολογία από το 19 μέχρι το 23 περάσα 5 χρόνια, κάνω λάθος. Πρώτον. Δεύτερον, τότε ήταν μνημονιακά τα χρόνια. Αλλά στο ερώτημα, αυτά τα Ελληνόπουλα
Σίγουρα, κύριε, γιατί να μην σπουδάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια και να κατεργηθεί ελάχιστη βάση σε αυτήν. Να απαντήσω, συγγνώμη. Εγώ πράγμα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Να το απαντήσω και αυτό. Με μία πρόταση. Με μία μονολεκτικά, κύριε Ρωμανέ. Αυτό επειδή αυτό που λέει ο κύριος Κόκαλης έχει γίνει. Θυμάστε το επισήριζα. Καταργήθηκε ελάχιστη βάση σε αυτήν. Επισήριζα είχατε καταργήσει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Ρωμανό. Από αυτού που μπαίναν λοιπόν με κάτω από 10. Οι ελάχιστοι αποφυτούσαν. Οι περισσότεροι έφυγαν στο πρώτο, στο δεύτερο έτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί το νομοσχέδιο θα το έχουμε μπροστά μας και θα το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού και πάλι αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό σας απόγευμα.